Καλώς ήρθατε για το τσακαλό καταπληκτικό φωτσικό προχωπημένο καψούριδε! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήρια και αθλητήρες, καν του δόθε! Πάμε και σήμερα για δύο ώρε ράδιο ψυχοθεραπεία για αντιψυχοπλακωτισμό. Πάμε να περάσουμε την παραγωγή από τα πόδια τη μελαγχολία, να κάνουμε κλειστή τρίπλα στενοχώρια, να τρίξουμε τι πινακίδε, να αλλάξει επάγγελμα στα στενοχώρια. Εδώ είμαστε! Έλα! Την πινακίδα αυτή του Βιερίνια. Έκκληση! Αμπελελέ! Που λέει και ο άλλος με τη χέτη λασποτήρα. Και το μαλλί του άλλωστο. Αμπελελέ! Παιδιά, αν υπάρχει κάποιος που έχει εκεί μέσα στους πανηγυρισμούς σκέφτηκε μέσα στον αλλαγμό, μέσα στην παραζάλη, μέσα στην τρέλα, μέσα στην. Για την κατάκτηση, για την αποστομωτική απάντηση στους χάρτινους. Εκεί μέσα στο πρώτο. Πρόσεχε, εκεί φιλέ θέλει να τραβήξει μια χειροφρενάρα. Να κάνει. Να σηκώσει πολύ κάπνα. Να πει παιδιά, πήρα την πινακίδα που τρύπησε το πόδι του Βιερίνια. Φίλε, αυτό δεν είναι. Να λέει στο σπίτι μου, έχω εκεί την πινακίδα. Και ξέρεις τι φαντάζομαι, ότι πρέπει να είναι ή σε καμία αποθήκη με παλιές πινακίδες στο ΆΚΑ, ή σε κανένα κάδο παρατημένη. Δηλαδή αυτή είναι άχρηστη, είναι τρύπησε η πινακίδα. Δεν ήταν από αυτές τις ψηφιακές που αλλάζουν, έτσι. Ήτανε μονιμάντζα. Γιατί το να περάσει το πόδι την ψηφιακή φίλε της σε αυτές τις ηλεκτρονικές θα ήταν φίλε άλλο επίπεδο. Ε! Κανονικά. Θα πάθινε ρευματισμού στο πόδι του. Γιατί αυτές έχουν ρεύμα, δεν έχουνε. Μεγάλε Αντελίνο. Μεγάλε. Επειδή πάρα πολλοί λόγος γίνεται πού θα παίζει του χρόνου. Λέει πού θα παίζει του χρόνου. Του χρόνου θα παίζει στον ΠΑΟΚ θα παίζει. Το αν θα παίζει. Μπροστά, αριστερά, διαγωνίως, πλαγίως, νοτιοδυτικά, τερματοφύλακας, εξωφυλαρούχας. Δεν μας ενδιαφέρει καν. Μετέφερε τόσο πολύ DNA ΠΑΟΚ. Αυτός ο ένας, μόνος του, δεν συζητάω για όλους τους άλλους που το απέκτησαν. Διότι εδώ είναι, αυτός είναι ΠΑΟΚ εξαίματος. Οι άλλοι ήταν εξαχιστίας. Ο Βαρέλα ήρθε και έγινε άρρωστος ΠΑΟΚ. Ο Μάτος το ίδιο. Ο Κάνιας, έτσι όπως έπαιξε τον τελικό, ο Κάνιας, δηλαδή, όλη τη χρονιά, πού ήσουν άρα λεβεντόπεδο. Λοιπόν, αυτοί, γιατί ο Πασχαλάκης ήταν ΠΑΟΚ, ας πούμε, από μικρό παιδί. Για ρωτήσου τον τώρα. Λέω λοιπόν ότι αυτό το πράγμα το μετέφερε από μόνος του. Τεράστια προσωπικότητα. Τεράστια. Από χθες βέβαια, επειδή είχε καιρό να γίνει αυτό, τεράστια αναμπουμπούλα. Με τον Ζρνά, θα πούμε πάλι την άποψή μας εμείς, γιατί την είπαμε και χθες, θα την πούμε και σήμερα, δεν έχουμε κανένα λόγο. Αλλά βρήκαμε πάλι θέμα για αναμπουμπούλα. Βρήκαμε πάλι θέμα για αναμπουμπούλα. Λες και οι μεταγραφές τελειώσαν χθες το βράδυ. Ή λες και είναι ο μόνος που θα έρθει. Ή λες και είναι αυτός ένας από τους τρεις πρωτοκλασσάτους που είπαν ότι θα αποκτήσουμε. Ή λες και τον πήραμε για να κάνει 50 μάτς βασικό, να κάθεις στον πάγκο ο Μάτος και να τον βλέπει ο Βιερίνια. Λες όλα αυτά. Ή επίσης λες και πληρώνουμε εμείς, είμαστε ακόμα στην εποχή της πολυμετοχικότητας, μάλλον της λαϊκής βάσης να το πω καλύτερα, γιατί και εκεί η πολυμετοχικότητα ήταν πολλοί αυτοί που ήταν οι μέτοχοι, λες και ήταν ο λαός που πληρώνει από την τσέπη του. Ακούω τροκαλά, να δώσει 500. Φίλες, τι πρεμούρα, εξαν αυτός θέλει να δώσει 500 δηλαδή. Σε ενδιαφέρει, θέλει να κάνει το χατήρι στον προπονητή. Εμάς μέχρι ενός σημείου. Μέχρι ενός σημείου μας πέφτει ο λόγος. Να πούμε, γουστάρουμε, δεν γουστάρουμε, μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Μέχρι ένα όριο. Από εκεί και πέρα, αυτοί αποφασίζουν. Και παρεπιπτόντως αποφασίζουν αυτοί που έχρισαν νταμπλούχο τον ΠΑΟΚ πέρσι. Τι, ούτε 20 μέρες κράτησε η αναγνώριση. Ούτε 20 μέρες. Δεν είναι εντάξει συμπεριφορά, λέω. Και ας διαφωνούμε, και ας θέλαμε κάτι άλλο, και ας δεν θέλαμε να ξεκινήσουμε έτσι με αυτόν. Θα τα πούμε, θα τα συζητήσουμε. Τι δίνουμε σήμερα, πέρα από τον καλύτερό μας αυτό και τόπο στην οργή. Σήμερα δίνουμε τη δυνατότητα σε 5 από εσάς να κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για αύριο το βράδυ στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκης που παρακολουθούμε παρέα τον μεγάλο τελικό του Σεντονιού. Οι δυο αγάπες μου στην Ευρώπη, δεν με νοιάζει ποιος κερδίσει, αν και έχω μια προτίμηση ελαφρά. Έχω μια ελαφρά προτίμηση στη Λίβερπουλ, δηλαδή είναι αυτό που λέμε και τα δυο παιδιά σου είναι, πιο αγαπάς παραπάνω. Δεν αγαπάς, αλλά μπορεί λίγο
Να έχεις μια δυναμία, ρε παιδί μου, παραπάνω. Δεν σημαίνει ότι δεν αγαπάς το άλλο σου παιδί. Εντάξει, δεν είναι, ούτε συγκρίνω τώρα τα. Δεν είναι ίδια πράγματα, αλλά θέλω να πω έτσι, κάνοντας μια παρομοίωση, να πούμε του. Του Σκρουκ. Λίβερπουλ Ρεάλ. 10 παρατέταρτο. Θα έρθετε από τις 9 παρατέταρτο να πιάσετε κανένα παιδούμπες. Η γιγαντοθόνη στο αμφιθέατρο Βεργίνα, που δεν είστε υποχρεωμένοι σε καμία περίπτωση να μπείτε στο καζίνο. Το δηλώνουμε αυτό, το καταθέτουμε, γιατί μπορεί να μην θέλετε. Δεν έχετε καμία υποχρεωση. Όπως επίσης δεν πληρώνετε καμία είσοδο. Καλά, εσείς που θα κερδίσετε τις 5 διπλές προσκλήσεις, είναι απεριόριστη και η μπύρα χωρίς να πληρώσετε φράγκο. Δηλαδή έρχεστε. Βλέπετε τη ματσάρα στην καναπεδάρα, πίνετε τις μπύρες σας και μπύρα Χάινεκεν, όχι ότι. Βλέπετε την τελικούμπα να πούμε στη γιγαντοοθόνη και περνάτε ένα καταπληκτικό βράδυ χωρίς να ξοδέψετε ούτε ένα ευρωπουλίδιον. Ούτε ένα. Ούτε ανθιποευρουλάκι. Τίποτα. Κούτρα. Γιάννης Κούτρας, μεγάλος καλλιτέχνης, φίλε. Ο Κούτρας. Τώρα, εσείς που δεν θα κερδίσετε, η είσοδος είναι 10 ευρώ με καμία υποχρέωση άλλη. Αυτά είναι. Σας το λέω να το ξέρετε. Οι πόρτες ανοίξουν 9 παρατέταρτο. Να είστε εκεί. 5 διπλές δίνουμε σήμερα. Θα κάνουμε πάλι τον κόλπο το γνωστό μέσα από το μήνυμα FM. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Και βέβαια και μέσα από τις γραμμές που θα ανοίξουμε μετά τις 8.30 όπως κάνουμε τα τελευταία σχεδόν 20 χρόνια, ανοίγοντας γραμμή από την πρώτη μέρα. Όταν ακόμα δεν υπήρχαν όχι ίντερνετ, όχι Instagram, όχι Facebook, όχι Snapchat, όχι τίποτα. 31-0, πάρτε μας το σταθερό να μας πείτε τι πιστεύετε. Λοιπόν, 5 διπλές τέτοιες θα δώσουμε σήμερα. Να πω τους χορηγούς μας, ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, ειδικά αυτό το διάστημα πηγαίνετε στην ηλεκτρονέτ, τηλεοράσεις καταπληκτικές Sony, από 32 ίντσες μέχρι 65. Να δείτε ότι δεν υπάρχει καμία τηλεόραση που έχει καλύτερη, πιο καθαρή, πιο ζωντανή εικόνα. Κάντε τη βόλτα σας και εκεί θα δείτε στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό τι τηλεοράσεις. Γιατί τηλεοράσεις μιλάμε. Sony, εκεί θα δείτε το Μουντιάλ, έρχεται Μουντιάλ. Αλλιώς είναι το καλοκαίρι, ρε μπίπι μου. Άλλη ψυχολογία έχει. Τι κακό είναι αυτό, φίλε. Τι αρρώστια για την μπάλα. Έχετε ένα καλοκαίρι με πολύ πάοκ από νωρίς. Με προκριματικά να αποκλείσουμε τον Άγιαξ, να αποκλείσουμε και τη Στανταρ Λιέγγις, να αποκλείσουμε και την Ρουφιάνα την Μπενφίκα. Έτσι δεν γουστάρω, ρε. Και μετά να ζήσουμε και αυτό το πράγμα. Μου λέει ένα, κι άμα δεν περάσει, και άμα δεν περάσω, τι, θα σταματήσω να είμαι πάοκ. Σύ και με καντάρ. Ρε φίλε, πήρα πρωτάθλημα και κύπελο. Πέρασα όλο αυτό. Περίμενα τόσα χρόνια. Και άμα δεν περάσω, δηλαδή υπάρχει περίπτωση να μην το ζήσω αυτό το πράγμα πολύ σύντομα. Δεν καταλαβαίνει ότι έχω μπει σε ένα χύμαρο. Και ό,τι βρίσκω στο δρόμο μου, κορμού δέντρων, δέντρα, βάρκε, βράχια, θα τα περάσω όλα και θα γίνω καταράκτη και θα σα πνίξω όλου. Με την αγάπη μου. Δεν το καταλαβαίνει. Αυτό είναι που γι' αυτό τέτοια πρεμούρα κάτω. Γι' αυτό τέτοια λύσα. Τώρα έχουν 4 μέρες που πηγαίνουν τα λεφτά για το λιβάδι. Αν δείτε το ρεπορτάζ, δίνει ο Τίγρης τα λεφτά για το λιβάδι. Ο ενθουσιασμός αυτά αφού του έχουν φύγει. Ο Ανέστης, ο Χρυστοδουλόπουλος, ο Αραούχο, έτσι. Ούτε με συνοπτικές. Ο λιβάδι δίνει το 1,8 για το λιβάδι. Την άλλη μέρα. Στο δρόμο τα λεφτά. Διαβάζω χθες, έφυγε το έμβασμα. 4 μέρες παίζει το θέμα. Τέσσερις μέρες παίζει το θέμα, γιατί πρέπει να τον δείξουμε και μεγάλο, να πούμε, πληρωτή, καλοπληρωτή και γαλαντόμο, καταλάβες. Σου λέει μας έφυγε όλους για 100 χιλιάρικα. Αλλά δείτε πως προστατεύουν τις δικές τους κινήσεις. Φέρνει ένα center for από ομάδα που κινδύνεψε να πέσει στη γάμα εθνική, από τον Εργοτέλη, τον Κάιπερτ. Πώς τον μπίμπιπ τον λένε. Παίζει το θέμα και αν δεν είσαι γνώστης του τι γίνεται, λες όχι ρε φίλε, πάνε να πάρουν μαλαμπίμπι το Σαλάχ από τη Λίβερπουλ. Οι καριόλιδοι πάνε να πάρουν το Σαλάχ, για το Σαλάχ μιλάμε. Για το Σαλάχ. Την ίδια ώρα εμείς πάλι βρήκαμε ευκαιρία να ψιλοφάμε τις σάρκες μας για το αν πρέπει να έρθει ή όχι ο Ζρνά.
Θα τα πούμε όλα αυτά σε λίγο, θα τα συζητήσουμε, να ανοίξουμε και γραμμές, ό,τι θέλετε. Ό,τι γουστάρετε. Ό,τι γουστάρετε. Ζούμε σου λέμε και παραγγελίες δεχόμεθα. Έχω σήμερα μεγάλη χαρά. Γιατί? Έχω μεγάλη χαρά από χθες το βράδυ, γιατί? Θυμάστε που βγήκε ο Παναγιώτης από το Λάκωμα και είπε: κάνω έκκληση, αν κάποιος γνωρίζει το κορίτσι που έξω από το ΆΚΑ με ένα πόδι, με ένα πόδι, σε αναπηρικό αμαξίδιο, ήρθε να δει τον ΠΑΟ και οι δικοί μας την αγκάλιασαν, τη βοήθησαν, την προστάτευσαν τα δακρυγόνα. Αν υπάρχει κάποιος, εγώ λέει, σε αυτό το κορίτσι, θέλω να κάνω δώρο στη θύρα 4 ένα διαρκείας. Και όποτε έρχεται από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη, να την κάνουμε δική μας, αν δεν ήταν ΠΑΟΚ. Επειδή σε αυτά τα θέματα είμαι λίγο περίεργος, όσοι με ξέρουν, δηλαδή δεν υπάρχει άλλο πράγμα μπορώ να ξεχάσω, ας πούμε, να σου πω τώρα. Να ξέρω, μια κλίση που έχω απλήρωτη, την έχω απλήρωτη 10 μήνες. Τα έχω τα λεφτά στο αυτοκίνητο, έχω την κλίση και μπορεί να περάσουν και 2 χρόνια να πάω την πληρώσω. Λέω, α, τέτοια θέματα όμως μου μπαίνει μέσα στο μυαλό και με τρώει μέσα μου, άμα δεν το καταφέρω, δεν ησυχάζω ρε παιδί μου, πώς το λένε. Να ευχαριστήσω δημόσια τον Θόδωρο Αλεπίδη που άκουσε το θέμα, γιατί εγώ δεν ήμουν κάτω, ήμουν στο στούντιο στον τελικό εκείνη την ημέρα, πριν τον τελικό δηλαδή στο 2ωρο, ήμουν εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αμέσως κινητοποιήθηκε, την ξέρω, έμαθα γνωστός γνωστού, έτσι την είχαμε φιλοξενήσει εδώ. Snow Travel, σας λέω μόνο για ένα κορίτσι το οποίο με ένα πόδι κατεβαίνει τις χιονοπλαγιές. Είναι παραολυμπιονίκης στο αλπικό σκι, προσέξτε, όχι σε καροτσάκι. Γιατί υπάρχει αυτό που κάτω στο καροτσάκι κατεβαίνουν, έτσι. Α, όρθια με τεχνητό μέλος πήγε στο Βακούβερ και έγινε η πρώτη Ελληνίδα το 2010 που τερμάτισε σε αλπικό σκι. Τι να μασίσει τώρα από ένα δακρυγόνο ένα κορίτσι που έχει ένα πόδι και κατεβαίνει τις πλαγιές. Δηλαδή πόσο άντερα πρέπει να έχεις και πόσο μάγκας πρέπει να είσαι. Πόσο. Τη βρήκαμε την κοπέλα, μιλήσαμε χθες και σήμερα έτσι, 9 παρα 5, να αλλάξουμε και λίγο. Οκ, καλός είναι και ο Ζρνά, καλό είναι και το Champions League. 2 λεπτά θα σας ταλαιπωρήσω και θα σας κουράσω. Να ακούσετε αυτή τη φωνή. Το θέλω, το επιθυμώ σφόδρα. Και θα το κάνουμε. Αυτά, μικρή παρένθεση. Χορηγή πρώτης ώρας. Εκτός από την Electronet που θα βρείτε, είπαμε, Sony τηλεοράσεις υπέροχες. Όλα στα όρθια. Ψισταρούκλα. Με γυρούμπα εκπληκτική. Και κοτόπουλο. Και χοιρινό. Και σκεπαστές με φιλαδέλφιες μέσα. Με μανιτάρια, με σούξο μούξο, με λιωμένα τυριά. Τι σαλάχ. Σαλάκιας. Μεγάλος παίκτης. Ο Σαλάκιας. Τρέχει ο Σαλάκιας άμα πούμε τέτοια θέματα, διότι ακόμα, καταρχήν άμα πω 2 φορές ακόμα για τις σκεπαστές, έχω πάρει 400 θερμίδες, φίλε. Άμα τις πω, μόνο να τις πω. Υπέροχα πράγματα. 837-166 λεωφόρο στρατού 18. Και βέβαια, Γιαλάρες Μανολόπουλος. Εδώ να μην αναφερθούμε σε φιλανθρωπικές δράσεις και πού δίνει κάθε τόσο γυαλιά χωρίς να το λέει σε κανέναν και πουθενά, έτσι. Χωρίς να παθαίνει κανένα τίποτα, σε κάτι ορφανοτροφία, σε κάτι γυροκομεία. Ας μην πούμε, δεν θέλει, δεν θα πω, αφού μου είπες να μην πω, δεν θα πω. Είδες. Τήρησε το λόγο. Δεν θα πω ότι κάθε τόσο. Εγώ ξέρω, αλλά δεν λέω. Εσύ βγες και πες ότι εγώ είπα. Συνεννοηθήκαμε. Ακούστηκες. Μια φίλε πλήρης αλυσίδα. Τίλα. Πλήρης. Παναγή Τσαδάρη 22, δίπλα στον Αγιώργη στη Νεάπολη. Τον Αγιώργη τον έχω, όπως βλέπετε, εργολαβία. Διότι και η Λαδόκολα δίπλα σε Αγιώργη ήταν. Κάποια στιγμή νομίζω είχα και τρίτο χορηγό που ήταν σε Αγιώργη δίπλα. Οπότε ένα κεράκι το ναύμα που και που με έχει υπό την προστασία του. Ξέρω εγώ τι να πω. Σήμερα αποχαιρετούμε τον τεράστιο κωμικό. Τον τεράστιο σατυρικό καλλιτέχνη. Ένα προφήτη της σάτυρας. Έναν άνθρωπο ο οποίος σημάδεψε εμάς τους 40 φεύγα. Μιλάω φυσικά για τον μεγάλο Χάρη Κλίν. Όποιος νιώθει ότι κάτι πήρε από τον Βασίλη, όποιος νιώθει ότι έστω και μία φορά του άλλαξε τη διάθεση, του έφτιαξε το κέφι, τον έκανε να προβληματιστεί με τη σάτυρά του, θυμίζω το 1983, ήμουν μόνο 1 χρόνο στην Ελλάδα, 1 χρόνο είχαμε έρθει, και θυμάμαι τότε, και το έχω σημειωμένο, που έλεγε τότε, σε 20-30 χρόνια από σήμερα, έλεγε το 83, σε 20-30 χρόνια από σήμερα, μπορεί να μην υπάρχει Ανδρέας Παπανδρέου, έλεγε τότε για τον Ανδρέα Παπανδρέου, ήταν ένας άλλος Παπανδρέου μετά, ένας άλλος Μητσοτάκης μετά, ένας ίδιοι, έτσι. Λοιπόν, μπορεί να μην υπάρχει. Θα υπάρχει όμως μια Ελλάδα, έλεγε το 83, που ήμασταν, όχι, λεφτά από τα παράθυρα μπαίναν. Θυμάστε,
Άιντε, ασυνοσία, μπουζούκια, αυτά, πλούτος, σπατάλι, δώσε, στο λαό, δώσε. Έτσι. Μπορεί να μην υπάρχει, λέει, θα υπάρχει μια Ελλάδα πτωχευμένη και ένας λαός στα όρια της οικονομικής και της ηθικής εξαθλίωσης. Είχε πει το 83. Θα υπάρχει μια Ελλάδα πτωχευμένη και ένας λαός στα όρια της οικονομικής και της ηθικής εξαθλίωσης. Μεγάλε χάρη, καλό ταξίδι. Σε ευχαριστούμε. Κατεβόδιο, 12 η ώρα, στη μεταμόρφωση του Σωτήρος, στην Καλαμαριά, στην κεντρική εκκλησία που είναι στον πεζόδρομο. Εκεί θα είναι το ίστατο χαίρε στο Βασίλη Τριανταφυλλίδη, που νικήθηκε από τον καημό του για το παιδί του. Είπαμε, όταν αλλάζει σειρά, όταν διαταράσσεται ο νόμος της φύσης και φεύγει πρώτα το παιδί και μετά ο γονιός, καταρχήν γονιός, δεν υφίσταται μετά, δεν υπάρχει, δεν μπορεί να ζήσει, είναι ένα ζόμπι. Όποιος γονιός του επιφυλάσσει τέτοιο χτύπημα η μοίρα, δεν υπάρχει μετά. Όλα, δεν έχει, τίποτα δεν έχει νόημα. Τίποτα. Επειδή έτυχε να έχω και τέτοιους φίλους, έτυχε να έχω και τέτοιους ακροατές που έχουν χτυπηθεί από αυτό. Δεν είναι το ίδιο μετά, τίποτα. Κι ας είναι κάποιο επιφωνιακό χαμόγελο, κι ας είναι μια πρόσκαιρη χαρά, κι ας ξεγελάει κάποιος κάποιον άλλον, δεν υπάρχει περίπτωση να είναι η ίδια η ζωή μετά. Σε κανέναν να μην το ζήσει. Σε κανέναν. Σε κανέναν. Γυρίζω στα δικά μας. Από ό,τι φαίνεται, πλησιάζει ο Πόντους Βέρνμπλουμ. Ο Πόντους Βέρνμπλουμ. Κλαίω εχθές με τα σχόλια που έκαναν οι δικοί μας στο Facebook του Βέρνμπλουμ. Δεν υπάρχει. Κλαίω. Έλα στους Μάο Μάο, Πεκτούρα, με λατινικούς χαρακτήρες το Πεκτούρα. And we gonna have you, όπα, όπα. Κλαίω, παιδιά, δεν υπάρχει. Δηλαδή, τι άτομα έχουμε. Εκεί πέρα έξω έχει άτομα καταρχήν που θα έκαναν άνετα εκπομπές, υπέροχες εκπομπές. Και θα βάζαν κάτω πολλούς από εμάς που καθόμαστε στα μικρόφωνα και νομίζουμε ότι κάτι κάνουμε. Υπάρχουν τρομερά μυαλά, κοφτερά, σατυρικές εμπνεύσεις, τρομερές. Ο Πάκτο έχει αποδείξει στην Κερκίδα συνθήματα μέσα στο λεπτό, εκπληκτικά συνθήματα, εκπληκτικές ατάκες, εκπληκτικές τυχομηθείες. Ο άλλος, come to Mao Mao και θα σε έχουμε and we're gonna have you, όπα όπα. Τώρα μπαίνει ο Βέρνμπλουμ, ο Σουηδός Βέρνμπλουμ, και διαβάζει αυτό, φίλε. Εκτός ότι έχει γεμίσει η σελίδα του, έλα και στα σουηδικά κάποια παιδιά, έτσι παίζει ρόλο αυτό. Όταν άλλο το διαβάζει στην μητρική του γλώσσα, λέει: μπήκανε στη διαδικασία να μου γράψει στα σουηδικά. Και στα αγγλικά φυσικά, come to the great Pauk, come to the biggest team in Greece κτλ. Σουξου μουξου, κλικ, κλικ, στα σουηδικά το είπα. Έλα και εδώ πέρα, θα είσαι βασιλιά. Come to the warm Θεσσαλονίκη, επειδή είχαν διαβάσει με τα τσακαλάκια. Διαβάσαν ότι η Βερμπλούμενα του είπε: έχει παγώσει το λιλί σου εδώ. Έχει παγώσει το είναι μα. Λοιπόν. Κάνει τόσο κρύο που κρεμάμε καμπαρτίνες στο με μια πυρόγα φεύγεις και γυρνάς. Αλλά εντάξει, πολύ κρύο ρε παιδί μου, πολύ καταχνιά, πολύ το βράδυ, 7 και 4. Μιχαήλ Στρογγό βγαίνουν οι λύκοι και μας τρώνε. Επιτρέπεται αυτό το πράγμα? Τι μου ντύλανε αυτοί ρε μπίπι μου, βαρέθηκα το PlayStation, βαρέθηκα το Manager, το Pro Evolution Soccer, φτάνει! Πάμε να ζεσταθεί λίγο το κολαράκι μας που είχε πει η άλλη που ήθελε να πει να ζεσταθεί λίγο το... Να ζεσταθεί λίγο το κοκαλάκι μας και είπε να ζεσταθεί. Βρες το αυτό ρε φίλε, σε παρακαλώ πολύ. Βρες το Λεωνάρδου, Μάρο Λεωνάρδου, κάπως έτσι. Θεωρώ ότι είναι ένα από τα ωραιότερα Σαρδάμ που έχουν γίνει στην τηλεόραση. Από τα ωραιότερα. Πάλι λοιπόν η Βερμπλούμενα και του λέει, βρε αγόρι μου γλυκό, πόσο καιρό θα μείνουμε ακόμα στη Ρωσία? Άνοιξε το πολύ δυνατά, σε παρακαλώ, αν το βρήκες. Και υπάρχει μια μικρή τάση εξασθένησης στη Δελτίο Μέγκατορ, έτσι. Από πλευράς των ανέμων. Ναι. Θα έχουμε πάντως από τη μία μεριά και συννεφιά κατά διαστήματα αυξημένη, αλλά και υψηλές θερμοκρασίες. Λίγο να ζεσταθεί το κοκαλάκι μας, γιατί με τα καλοριφέρα... Στη Δευτέρα, τουλάχιστον από πλευράς των ανέμων. Ναι. Θα έχουμε πάντως
από τη μία μεριά και συννεφιά κατά διαστήματα αυξημένη, αλλά και υψηλές θερμοκρασίες. Λίγο να ζεσταθεί το κολαράκι. Το πες το κοπέλα μου, το κολαράκι μας δεν είναι κακό! Λίγο να ζεσταθεί το κοκαλάκι μας, γιατί με τα καλοριφέρ τώρα τα ανάψαμε. Ναι, ναι. Το Γενάρη μετά, ό,τι και να πεις, ναι, αυτοί μετά μας είπαν τέλος μετά, τέλος. Κλαίω, από τα αγαπημένα. Τούχη λοιπόν και του ζαλίζει, πήρε το μυαλό η Βερμπλούμενα. Άντε βρε αγόρι μου γλυκό. Α, να σας πω δε ότι ο άνθρωπος, επειδή παρότι Σουηδός έχει μεσογειακό τεπεραμέντο και στο παιχνίδι του γενικά είναι ένα παιδί χαμογελαστό, είπε κάποια στιγμή δημόσια εκεί, τι είναι αυτό το πράγμα εδώ στη Ρωσία ρε, περπατάνε όλοι και είναι μουντρούχοι. Τι είναι αυτό ρε. Α, σας έχω και δεύτερη έκπληξη τη Δευτέρα. Βρήκαμε και τον καλλιτέχνη, θα τον βγάλουμε αυτό που έγραψε, τι είναι αυτό ρε. Έτσι. Δεν υπάρχει, φίλε. Βλέπεις, ασχολούμαι, δηλαδή ψαχνούμε από εδώ, από εκεί. Δεν υπάρχει. Από θέμα σε θέμα, φίλε, όλα γιάχμα. Όλα, δεν υπάρχει. Καμία σκελετό. Είχα πάει, όταν πρωτοπήγα στον Ατένα, μου λένε: θέλουμε, λέει, ένα σκελετό, λέει, την εκπομπή. Να σφαίρω το σκελετό των γυαλιών. Μετά κατάλαβαν ότι δεν. Λέω λοιπόν ότι η Βερμπλούμενα του ζάλισε το κεφάλι. Πάμε έτσι, αλλιώ, γιατί αυτό και το Νατάλο κτλ. Συν το ότι ο ίδιο είχε βγει και είχε πει λοιπόν ότι είναι όλοι μουντρούχοι, είναι όλοι αγέλαστοι εδώ. Τι πράγμα είναι αυτό το. Τι είναι αυτό το πράγμα στη Ρωσία. Περπατάει ο κόσμος, λέει, και είναι με σκυμμένο το κεφάλι και δεν χαμογελάει ποτέ. Και είχε γίνει στο διαδίκτυο hashtag, νομίζω, smile for Pontus. Κάπως έτσι. Και κάνανε ένα group στο Facebook, στο Instagram, πώς το διάολο τα λένε αυτά τα μπλιμπλίκια, να πούμε. Και κάνανε ένα τέτοιο ένα χαμόγελο για τον Pontus, για τον Βέρμπλουμ. Το βράδυ λοιπόν γυρίζει στο σπίτι. Τον περιμένει με τον πλάστη. Α! Τι έγινε? Φτιάχνεις πίτες? Ούτε πίτες, ούτε τίποτα άλλο που μπορεί να μοιάζει. Φρούιο κλεγέφωνη! Γιατί, λέει η γυναίκα, γιατί Βερμπλούμενα, δεν σε έχω στα όπα όπα. Δεν σε έχω βασίλισσα κυρά, δεν σε πήρα από τη μάνα σου και σε έχω τι σου έχει λείψει. Τα φαγιά σου, τα τσεκδρομές σου, τα ρούχα σου, τις βίλες σου. Τα μέα σου, τα σέα σου, αυτά δεν σ' έχω. Βεβαίως, δεν έχω κανένα παράπονο. Αλλά, πότε είναι η τελευταία φορά που πήραμε μαγιό? Πώς είπατε? Γαϊδουράκι. Λέει, πότε είναι η τελευταία φορά που μας είδε ο καλής ο ήλιος? Δεύτερη κάρτα. Γιατί δηλαδή να με παίρνει η γυναίκα του μάτος και να μου λέει λιάζουμε τα κορμιά μας στη Χαλκιδική και έχω σαραντάρι αντιλιακό! Εμένα πότε θα μου πάρει σαραντάρι αντιλιακό? Εγώ γιατί δεν έχω τέτοια μέρα να είμαι στο παγωμένα? Ό,τι μου ζήτησες το έδωσα ρε. Γιατί εγώ δεν είμαι, δεν σε έχω στα φάωμα. Τα καλύτερα μου χρόνια σ' έδωσα! Θα σκαταθώ! Εκεί ήθελα να καταλήξω. Τα ηγέτη ζεις, εσύ μας οδηγείς. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Άρα λοιπόν το μπίρι μπίρι και η ψαλτική στο αυτή, η λεγόμενη Beth Murmur, δεν υπάρχει περίπτωση να μην αποδώσει. Και επειδή ήδη πιστεύω ότι έχουν γίνει τηλεφωνηματάκια στην Μάτενα, στη Βαρέλενα, στη Βιερίνενα, στις διασπρωτοκλασάτες, ρε παιδί μου. Στου Πρίγιοβιτς. Η Πρίγιοβτσίβενα έχει γίνει σε αυτές τηλέφωνο. Πήρε η Βερμπλούμενα και είπε, τι κάνετε κορίτσια? Μας ζητάνε κάτω. Καλά είσαι μαλα, πιπ. Ξεκίνα και έλα τώρα, μη χάνεις. Να σου κλείσουμε και σουίτα, να βλέπεις θάλασσα, να αλλιάζεις το κορμί σου, να μείνεις, ρε παιδί μου. Να γίνεις σαν μουστόγρια. Να παπουδιάσεις μέσα στο νερό. Απλά πίστον. Πίστον, όχι κυπελοπίστον που τρέχει ο Μακκουίν. Πίστον, προστακτική του πίθο. Στο πίστον να τρέξει η μάνα σου. Λέει σε κάποιο σημείο, φίλε, το μικρό από τα Ιταλάκια που πουλάνε τα λάστιχα. Μια στιγμή που θεωρώ ότι στο συγκεκριμένο παιδικό πάλι έχω βγει στο χωματόδρομο, φεύγει πέρα από το όριο μεταφραστή. Είναι τα δύο τα Ιταλάκια που πουλάνε τα λάστιχα, ρε. Το μικρό το Φιατάκι και το άλλο που είναι ένα μικρό Κλάρκ. Και ενθουσιάζονται, λέει, ήρθε ένα αυτοκίνητο, λέει, αγωνιστικό, πάει ο Ιταλός και λέει, α, τέλεια, είσαι αγωνιστικό αμάξι. Ναι, είμαι αγωνιστικό αμάξι, λέει ο Ρουβάς, που κάνει τη φωνή του Μακκουίν. Και λέει,
έχεις κερδίσει Grand Prix, έχεις πάει, λέει ο Ιταλός, έχεις τρέξει, λέει, Φόρμουλα 1. Λέει, ο Φόρμουλα 1 δεν έχω τρέξει, λέει. Και πού, τι έχεις κερδίσει εσύ τότε, τι κύπελο έχεις κερδίσει? Έχω κερδίσει, λέει, το Κύπρο πίστων. Και είναι μια στιγμή που περνάει το όριο ο μεταφραστής. Ξυσπάει και του λέει, στο πίστο να τρέξει μάνα σου. Όποιος έχει αγοράκια μικρά, και κοριτσάκι για το McQueen ήταν, είναι τέτοιο ρε παιδί μου, unisex. Όποιος έχει, δείτε τη συγκεκριμένη ατάκα, την έχετε ακούσει, στο πίστο να τρέξει μάνα σου. Λέει. Δηλαδή, σηκώνεις τα χέρια ψηλά. Πώς μου αέρωσαν οι βαθιές ποδοσφαιρικές αναλύσεις. Σε όλους αυτούς που χθες σηκώσανε τον κόσμο στο πόδι για το Ζερνά. Επειδή δεν μπορούν αλλιώς αν δεν υπάρχει στενοχώρια στον κόσμο. Προσέξτε, δεν λέω για όλους, βάζω και εμένα μέσα που το είδαμε το θέμα με επιφυλακτικότητα και πάρα πολύ μαγκωμένα. Εννοείται όταν έρχεται ένας παίχτης 36-37 ότι δεν μπορείς να ενθουσιαστείς. Άλλο αυτό όμως, άλλο να το ανοιχτό budget και φέρνουν τους άχρηστους και με αυτούς τέτοιους θα πάρουμε και τέτοια. Λες και είναι 30 Αυγούστου 12 ώρα το βράδυ. Αφήστε ρε παιδιά. Καταρχήν ματάκι χορταράκι. Να τον εδούμε πρώτα. Έρχεται για να κάνει τα ρεπά. Για να παίξει όλα όλα 10 μάτς που θα έχει κάρτα. Ο Βιεϊρίνια για να παίξει αριστερά που θα έχει κάρτα ή τραυματισμό. Ο Μάτος χτυπάω ξύλο. Γι' αυτό έρχεται. Ένας άνθρωπος που έχει κατακτήσει να πούμε 200 τίτλους. Που έχει παίξει άπειρα μάτς στο Champions League. Που του βγάζουν το καπέλο τεράστιοι προπονητές. Δεν έρχεται για, δεν έρχεται για να κάνει 40 μάτς. Δεν μας κάνει, δηλαδή, δεν μας κάνει ο Ζερνά. Ο 36χρονος εγώ λέω. Αφήστε να το δούμε πρώτα. Έρχεται δηλαδή για να παίξει 10 μάτς. Φτάσαμε στο σημείο να φέρνουμε έναν τέτοιο για αναπληρωματικό, για να κάθεται να κάνει, να ξεκουράζει τους άλλους που έχουμε και είναι πρωτοκλασάτοι άλλοι που έχουμε και γκρινιάζουμε γι' αυτό. Άλλο επιφυλακτό, ξαναλέω, δεν ξέρουμε. Μπορεί να μπει και να σέρνεται. Γιατί έχει να παίξει και ένα χρόνο. Άλλο αυτό όμως, άλλο φέρουμε την καταστροφή. Και είπα και χθες. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου κέρδισε. Με το σπαθί του. Με την μπάλα που παίξαμε. Με τον double που πήραμε. Αυτός το πήρε τον double. Με αυτό στον πάγκο το πήραμε τον double. Κέρδισε το δικαίωμα να μπορεί να επιλέξει αν θα θέλει έναν 36χρονο για τον πάγκο του. Δικαίωμά του. Θα γκρινιάξουμε μέχρι ενός σημείου, αλλά αυτός αποφασίζει. Και επίσης να πούμε ότι δεν είμαστε πια στην εποχή που βάζαμε εμείς το χέρι στην τσέπη για να φέρουμε τις μεταγραφές. Αποφασίζει αυτός. Ο μεγάλος το θέλει. Τελείωσε. Θα πούμε την άποψή μας, θα κριτικάρουμε, αλλά μην φέρουμε πάλι την καταστροφή και το διχασμό. Δεν είναι αυτός ένας από τους πρωτοκλασσάτους που είπαμε ότι θα έρθουν για να μπουν κατευθείαν στην εντεκάδα. Μπορεί να έρθει ο Βέρμπλουμ. Αυτός είναι που θα αλλάξει επίπεδο τα χαφ μας. Ξαναλέω, 5 διπλές για Ρίτζεσι Καζίνο. Ρεάλ Λίβερπουλ, αύριο. Χωρίς είσοδο, καναπεδάρες, απεριόριστη μπύρα χάνει. Και θα είμαστε εκεί με Νίκο Τζατζαρά και Χρήστο Ραγκάτσι να κάνουμε άνω κάτω την αίθουσα. Να το κάνουμε ωραίο το πράγμα. Σε ένα καταπληκτικό μέρος. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου στο Χρήστο Κιάτα. Θα πω τι ετοιμάζεις. Τι ετοιμάζει αυτή την κάρτα υγείας, θα το πούμε, γιατί αυτό πρέπει να το μάθει όλος ο κόσμος. Όταν έρθει η ώρα. Γεια σου Χριστάρα μου. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έλα, δώσε στο λαό αχπαστό, δώσε, δώσε. Ζούμου σου λέμε. Ζούμε τις στιγμές, τις ζούμε τις μεγάλες στιγμές. Ξεκάθαρα σας το λέω. Πάμε στις γραμμές, πληρώνουμε 5 διπλές. 5 διπλές για αύριο στο Ρίτζεσι, στο αμφιθέατρο Βεργίνα. Τσουπ, Χιμένεθ μου γράφει Χρύσα. Δεν ξέρω αν θα συνεχίσω στην ΑΕΚ. Κράτα τον. Μην τον διώξεις. Κράτα τον, κράτα. Το λαχείο αυτό τις προπονητικές. Δηλαδή μόνο μην τυχόν και φύγει. Μην τυχόν. Γι' αυτό δεν κλείνει πουθενά ο Ζουνίδης. Ρε την πρωταθλήτρια με τις δυνατές βάσεις, ρε τις τσιμεντοκολόνες, ρε τι γίνεται, ρε τι γίνεται. Πάμε, πάμε γραμμές. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας.
2310-287-888. Ναι, σας μιλάμε, μιλήστε μας. Καλό το παιδί. Έλα, ρε Κωστάκη. Πρώτο είμαι. Έλα, έλα, Κωστάκη μου. Πρώτο και καλύτερο. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα σε όλου. Να ευχηθώ καλό τετραήμερο σε όλο τον κόσμο. Να μας φωτίσει το Άγιο Πνεύμα. Σωστό, δεν έχουμε τη Δευτέρα. Ναι, ναι, δεν έχετε, βέβαια. Ναι. Επειδή είμαστε άνθρωποι του πνεύματος, όπως καταλαβαίνεις, λέμε συνέχεια πνευματώδη πράγματα, αλίμονο. Καλά, σίγουρα. Και όχι είναι ο πνευματώδη. Δεν είμαι εσείς. Ναι. Όχι, λοιπόν, και εσείς που ακούτε. Τι, αλίμονο. Ναι, καλά, ναι. Αν φύγει ο Χιμένες. Θα κλάψουμε. Δεν είναι καλό. Φυσικά δεν είναι καλό. Θα πάρουν κανέναν άλλον καλό και θα τρέχουμε μετά. Άκουσε με τι σε λέω. Άσε τον Παρπαχημένεθ και πέρα. Ας πάρουν ό,τι θέλουν, δεν με νοιάζει. Ναι, απλά ναι. Θέλω να μείνω Χιμένεθ. Έχουμε δεθεί πλέον. Ναι, ναι. Όταν έχεις έρθει σε περίπτυξη, ρε παιδί μου, σου μένει. Τώρα, ένα συνέστημα. Κώστα, ναι. Κοίτα τι γίνεται. Παίρνεις εσύ ένα παίχτη, πολύ μεγάλο παίχτη, το Σέρνα. Σερνά, πώς το λένε. Ναι. Οι άλλοι τώρα κοίτα, παίρνουν τον Χριστοδουλόπουλο, τον παρουσιάζουν Νεϊμάρ. Δεν έχω τίποτα με τα παιδιά. Ή τον Μάνο από τον Όφη τον παρουσιάζουν, ξέρω εγώ, την Μπάλα. Το άλλο το παιδί τον Αλμπάνι. Φαντάσου τώρα εμείς να παίρναμε τον Μάνο, ξέρω εγώ, και αυτή τον Σερνά, τι γινόταν. Να παίρναμε εμείς τον Γκάιπερς. Ναι, ναι. Ναι, τι πανοκρουσίες θα είχαν. Λοιπόν, είπαμε, εκφράζουμε την επιφυλακτικότητά μας. Σωστό είναι αυτό. Περιμένουμε να τον δούμε στο χόρτο. Δεν έρχεται για βασικός. Να σε πω κάτι. Πήραμε πέρσι παίχτες που τους είχαμε για πολύ βασικούς πρώτη γραμμή. Ρέι, Ζαμπράνο και ο Καντορί, δεν παίξαν τα παιδιά. Σωστό. Βγάλανε το κάρο από τη λάσπη οι άλλοι. Ναι, ναι, μπράβο. Ο Πέλκας που δεν τον υπολογίζαμε για βασικό. Ο Βιερίνια που λέγαμε σε τι κατάσταση θα γυρίσει και όταν ήρθε βγήκαν, πρόλαβαν, βγήκαν οι φωστήρες και δεν μπορεί και αυτό. Ο Πασχαλάκης που ήρθε για τρίτος. Ο Στάκιος ο Παπάζογλου ο Μπρίγιοβιτς, είδες πως είναι καμιά φορά. Ο Πασχαλάκης, δεν το λέγαμε, ποιος Πασχαλάκης μόλις εδώ, και όμως δεν ξέρεις τι γίνεται. Αλλά ο Σέρνα είναι ανεβαίνει επίπεδο σύλλογος. Μόνο που θα βλέπεις αυτόν τον παίχτη όπως έβλεπαν τα παιδιά του Βιερίνια, τον Μπρίγιοβιτς, τον Μάτος, ξέρω εγώ. Κοίταξε, πράγματα. Δεν το συζητάμε καθόλου. Ναι. Από πλευράς θορύβου που κάνει μια τέτοια κίνηση. Από πλευράς εμπειρίας, πολλιάζει προσωπικότητα τα αποδυτήρια. Από το τι θα διδάξει στους άλλους τη θέση αυτή. Δεν το συζητάμε αυτό, έτσι. Άστο, μην το. Επειδή την έχουμε πατήσει πολλές φορές, φέτος πιστεύω δεν θα γίνουν λάθη. Έτσι πιστεύω. Δεν έχω εμπιστοσύνη, ρε παιδί μου. Αν πάνω γίνουν, θα πούμε ότι έγιναν. Αλλά δεν μπορούμε με μία μεταγραφή που ήρθε για πάγκο να τα γκρεμίζουμε όλα, φίλε. Δεν είναι. Δεν θα μπούμε σε αυτό το παιχνιδάκι. Αυτό βολεύει κάποιους που μόνο ζουν και κάνουν τη φασαρία με την αναμπομπούλα. Δεν γίνεται. Τα παπαγαλάκια τα ξέρουμε. Δεν πειράζει. Εμείς θα γκρινιάξουμε, θα κάνουμε. Αλλά πρέπει να είμαστε εκεί που πρέπει. Φυσικά. Αυτά που ξέραν αυτοί να παίρνουν παίχτες και προπονητές πακέτα. Παίχτες πριν από μάτς τελικών κυπέλων και να φεύγουμε από την Αθήνα, όχι 12 η ώρα, 5 η ώρα το πρωί. Λοιπόν, και να φεύγουν οι παίχτες μας. Τελείωσε, είναι περασμένα αυτά. Τέλος. Θα πηγαίνει ο ΠΑΟΚ και θα τους φέρει το κύπελο εκεί πέρα. Γιατί το πρωτάθλημα μας το κλέψαν. Και αυτό παρμένο ήταν, έτσι. Όπως το λες. Θα τους παίρνουμε τα κύπελα και τα πρωταθλήματα από εκεί μέσα. Ό,τι και να κάνουν. Σε ποιον όροφο θα ανεβείτε, ρε. Στο 203ο. Θα σας φτάσει το τσουνάμι, ρε φίλε, το νερό. Δεν θα γλιτώσετε. Τελείωσε. Να έχουμε πίστη στην ομάδα. Θα γκρινιάξουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά αυτή δεν θα την κάνουν καθαρή, φιλάρα. Άλλο κριτική, άλλο ισοπαίδωση. Τα είπαμε, παιδιά. Έγινε Κωστάκι μου. Σε χαιρετώ. Σε χαιρετώ. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Κωστή, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Ο Πάι δε Σέιλορ Μεν. Όχι ρε φίλε, Πάι δεν πάει όπου πάει σας. Κερδίζει σε κάθε επίπεδο. Έχω να σε πάρω, ακόμα δεν ήμασταν κυπελούχοι. Νταμπλούχοι εννοείς. Νταμπλούχοι, ναι, νταμπλούχοι. Αγόρι μου, αγόρι μου. Καιρό, φίλε, δουλεύουμε βάρδιες περίεργες ώρες. Δεν πειρά. Ακούω, αλλά δεν μπορώ. Δεν έχω πει χιλιάδες φορές, πρόσεξε με, το λέω μέχρι δασίας ψηλής. Μέχρι κεραίας, το εννοώ πλήρως αυτό που θα πω. Ας έχετε δουλειά και ας μην παίρνετε ποτέ τηλέφωνο. Μπορώ να σας κρατάω στη δουλειά παρέα από το ακουστικάκι. Να βάζετε και να είμαστε παρέα. Αυτό δεν με απασχολεί. Πολλές φορές ακούω ίσα ίσα, ξέρεις, μόνο την εισαγωγή σου. Μετά δεν μπορώ να ό,τι μπορεί ο καθένας. Θέλω να ακούω τι θα πει. Να σου πω κάτι. Από το να είναι κάποιος άνεργος και να με ακούει. Επειδή όχι, αγόρι μου, είναι αυτό που σου λέω, το εννοώ. Πραγματικά σε ευχαριστώ, αλλά πρόσεξε. Από το να είναι κάποιος άνεργος
και να με ακούει επειδή δεν έχει δουλειά και είναι σε μια φάση μελαγχολίας, προτιμώ να με βρει και να μου λέει Κωστή μου, έπιασε δουλειά αυτό το διάστημα, δεν μπορώ να πάρω ή δεν μπορώ και να σε ακούσω. Δηλαδή, αλήθεια σας το λέω, δεν θέλω να έχω δυστυχισμένους ακροατές που με ακούνε επειδή πραγματικά είναι σε κατάθλιψη. Ας με ακούσει, θα με ξανακούσει κάποια άλλη στιγμή. Θα πει να με ακούσει στο zoomusu.gr μετά, άμα θέλει. Δεν έχω τέτοιο ζήτημα. Λοιπόν, το λέω μόνο μου το είναι, το ξέρεις. Αυτό το μπλουζάκι, γιατί το έχω, το ζούμε σου το μπλουζάκι, το πρωί δεν μπορώ, αν δεν ακούσω το θαρό. Πολύ ήθος. Όντως ρε φίλε, ποιος θέλω να μου πεις ποιος το σκέφτηκε αυτό το σύνθημα. Όντως δεν μπορώ ρε φίλε, έστω την εισαγωγή πρέπει να την ακούσω, κάτι πρέπει αυτό, να γίνει. Φίλε, είναι το εμπνεύστηκε ο αρχισυντάκτης της εκπομπής. Πάω φίλε, πολύ πετυχημένα. Πολύ πετυχημένα. Ένα αυτό. Λοιπόν, επειδή είσαι, να σου πω, το πρώτο, για το Χιμένε, ναι. Να ενημερώσει η κυρία Λας Πάλμας, τη Ρεάλ Μαδρίτη, στην Μπαρτσελώνα, ναι, ναι. Ότι αν τον πάρουν προπονητή το Χιμένε, να μην παίζουν τόσο σκληρά, γιατί παρεξηγητά. Βέβαια, μπήκαν οι έτσι. Να παίζουν λίγο πιο θα βγαίνει και θα λέει Λος Ντρόποφ. Λοθ αντιπάλλοθ επιτυθιονάδοθ προκειμένου πάρουν βαθμούθ. Όνιδοθ. Όνιδοθ, ο Ισπανός Λοχοθέ Λουίθ Μιγγέλ Όνιδοθ. Σε παρακαλώ. Λοιπόν. Άξι. Κωστή, και ένα θέλω να βάλεις, το άκουσα προχθές και το βρήκα, δεν το ήξερα, ειλικρινά, ενώ πες, ακούω πες, πολύ ελληνικά, το ναι. Τραγουδάκι, ναι. Το «Σε σφάλμα έπεσε στη καρδιά μου». Πω, από τι εκτέλεση? Δεν θυμάμαι, εγώ το βρήκα από γονίδι. Σε σφάλμα έπεσε καρδιά μου. Του γονίδι, α, καρδιά μου. Ναι. Αυτό, του γονίδι θέλω να σου πω είναι πολύ δυνατό. Πολύ το ξέρω δυνατό. Και από Σταμάτη από γονίδι. Και από Χριστοδουλόπουλο. Φίλε, η επιθυμία σας. Το από γυναίκα, μια γυναίκα το βάλε. Έχω, το να σου πω κάτι, τώρα. Και από Πάολα το έχω. Το έχω και από Χαρά Βέρα. Το έχω και από γονίδι. Τι θέλεις, έχω μπορώ να κοιτάξω το πατάρι, μπορώ να έχω κάτι σπάνια κομμάτια. Μπορώ να το έχω μέχρι και από Καρδαμίλη, ό,τι θέλεις. Και από γονίδι. Για περάστε, για περάστε! Πρόσεξε! Κανονικά δεν παίζω τέτοια, παίζω Σοκράτη Μάλαμα. Και Ποφίλιου. Αλλά θα κάνω μια εξαίρεση. Φιλιά, γεια σου που πάει! Πάρτο, πάρτο, πάρτο! Αχ, καρδιά μου! Ο Νυφάλιος Σταμάτης Γονίδης, εδώ σε μια εκτέλεση live. Ναι, καλημέρα σας, ζουμουσού λέμε, ζούμε τις μεγάλες στιγμές, τις ρουφάμε το μεδούλι. Ναι. Ναι, έλα καλημέρα. Καλώς το παιδί. Έλα, ναι είπες για Μάλαμα, δεν ήρθα. Κοίταξε Μαλαμίση, κόντρα ρόλος, καταρχήν θα ζήσεις 417 χρόνια. Γιατί μόλις είπα για Μάλαμα τσουπ, είχες ήδη υπήρχε στη γραμμή, μεγάλες στιγμές ζούμε, προφητικές. Και δεύτερον βλέπεις με αναγκάζουν και παίζω τέτοια κομμάτια τα οποία δεν είναι, εγώ φίλε είμαι αλλού. Εγώ φίλε είμαι να παίξω κανένα ξυδάκι, κανένα δουρδουμπάκι. Κωστή μου, ένα πράγμα πήρα να πω, δύο πράγματα βασικά. Το πρώτο να δώσω συγχαρητήρια στο φίλο μου τον Θανάση που κέρδισε το διαγωνισμό. Το παιδί, στο τρίμερο. Ναι. Να δώσω συγχαρητήρια και να πω και συγχαρητήρια και στην εκπομπή που μοιράζει τέτοια δώρα. Ο Θανάση κέρδισε το τρίμερο. Ναι, ρε, προχθές. Προχθές. Έστειλε το μήνυμα, τον πήρε τηλέφωνο στο τέλος. Α, δεν θυμάμαι, ρε φίλε τώρα, ποιος, τι έχει κερδίσει και δεν είναι. Α, ποιος έχει κερδίσει αυτός! Δεν έρχεσαι γύρω-γύρω, ε! Για να πω ποιος Θανάσης παίζεις! Όχι, αλήθεια. Γιατί τα πήρες μια φορά εσύ όλα! Μας έκδισες, μας πήρες να πούμε και τις καλτσοδέτες! Είναι ο ένας από αυτούς που έχει κερδίσει τον αρένα. Με ρωτάει ο δασκαλάκης, αυτός είναι ο ένας που έχει κερδίσει. Λέω αυτός, 1-0. Αυτός 1-0. Λοιπόν. Και να πω και για τελευταίο μόνο, δεν με ενδιαφέρει τις μεταγραφές που παίρνουμε. Εγώ έχω εμπιστοσύνη όποιος τις κάνει. Σε έχω εμπιστοσύνη. Στο κάτω-κάτω έχουν ξεφτυλίσει πολλούς φέτους, ενώ κάτι παλέμαχους ποδοσφαιριστές. Κάτι που βγαίναν και λέμε, λέγανε. Κτίθενται. Ποιος Βιερίνια, ποιος τέτοιος. Κτίθενται. Ποιος εκείνος, κτίθενται. Για το, επειδή μου ήρθε μήνυμα για τον Μίχελ. Εγώ ήμουν αυτός που είπα μπράβο στο Μίχελ που έφερε τον Μάτος. Εγώ ήμουν αυτός που είπε κακός κύριε Μίχελ που δεν ήθελες να έρθει ο Βιερίνια. Εγώ είμαι και αυτός που λέει ότι μπράβο σου που επέμεινε στο Λουτσέσκου. Εδώ δεν έχουμε κανένα κόλλημα. Δεν κάνουμε αβάντα σε φίλους. Δεν έχουμε αιμονές με ανθρώπους. Κάνεις κάτι σωστά, θα σου πούμε μπράβο μέσα από την ψυχή μας. Κάνεις κάτι λάθος, φαίνεις παίχτη που αποδεικνύεται, ας πούμε, σαπάκι, θα την ακούσεις, φίλε. Ένα πράγμα θα πω εγώ. Δεν πρέπει να αναφέρουμε ότι ο Μίχελ ήταν αυτός που επέμεινε για το Λουτσέσκου. Μα είμαι ύποπτος άμα δεν το πω. Λοιπόν. Είμαι, καταλαβες, δεν πρέπει να του κάνω κριτική όμως όταν δεν ήθελε να έρθει ο Βιερίνια το καλοκαίρι. Έτσι δεν είναι, λοιπόν. Ρε φίλε. Εγώ θα πω το εξής, θα με συγχωρέσετε, απλώς τα τελευταία δύο χρόνια επειδή ο ΠΑΟΚ δικαιωματικά έχει κάνει double,
και δύο φορές. Τη μία φορά, επειδή δεν, όπως λέγεται, επειδή δεν τιμωρήθηκε ο Ολυμπιακός, δεν σημαίνει ότι δεν πήρε και ο ΠΑΟΚ τον double. Και για να το ξεκαθαρίσουμε για αυτό το πράγμα. Άρα, δύο χρονιές που ο ΠΑΟΚ χτυπάει και τους δύο στόχους, δεν μπορώ να το θεωρήσω αποτυχημένο. Δεύτερον, ναι, θέλω λίγο να δείτε κάποιος το βιντεάκι που ετοιμάζει η ΠΑΟΚ, αυτό το, την ταινία που ετοιμάζει. Ναι. Δεν την έχεις δει. Ναι, είδα το πρόμο. Κωστή, πες μου κάτι, μα την Παναγιά. Mm. Όταν είδες τη σκηνή με τον Λουτσέσκου, αυτό το βιντεάκι των 40 δευτερολέπτων που έχουν ετοιμάσει, ναι, δεν γύρισες να πεις τι προπονητάρα έχω, ρε παιδί μου. Ειλικρινά δεν γύρισες να το πεις. Αυτό που λέει μια ομάδα μόνο υπάρχει. Όλο, όλο το δύσκολο διάστημα, όλο και το πίστευα, γιατί το απέδειξα, έλεγα, θέλω να πετύχεις. Θέλω να πετύχεις και πέτυχε και είμαι πολύ χαρούμενος που γύρισε το κλίμα, που τους μπαίνει με τις δηλώσεις μέσα στο μάτι. Αλλά τα βιντεάκια αυτά νομίζω ότι θα ανεβάσουν πολύ το πρεστίζι της ομάδας. Δηλαδή αυτό το πράγμα που ετοιμάζει, που επιτέλους δείχνει ότι... Ναι. Όχι ατάξια μεγάλων ευρωπαϊκών. Το βίντεο, φίλε, το βίντεο είναι ένα τριχύλα. Άστο, σου λέω. Ναι, αυτό μου γράφει και ο Φραγκαντώνης, το είδα και εγώ. Άστο, φίλε, γίνεται σπουδαία δουλειά σε αυτό το σημείο. Το άλλο που μιλάει ο Βιρίνε μέσα στο αυτοκίνητο, οδηγάει και λέει, λέει, η τελική δεν παίζονται. Οι τελικοί κερδίζονται. Και μου έρχεται η σκηνή που τρυπάει με το πόδι την πινακίδα. Άντε ρε από εδώ, άντε! Χαιρετίσματα, λέει ο Φραγκαντώνης, στον Κλάρκ Κέντ των ακροατών του Ζουμουσού. Εσύ αυτό. Έτσι. Ο Κλάρκ Κέντ των ακροατών. Λοιπόν, σου έχουν πει ότι μοιάζει. Σου έχουν πει ότι μοιάζει. Ναι. Άντε, δεν το ξέρω. Ποιο είναι αυτό. Αυτό ένα μήνα! Όχι, αλήθεια στείλει το μήνυμα όμως, αλλά μου προέκυψε τώρα το αυτό σε ένα μηδέν να το αφήσω να το κλωτσίσω στην κερκίδα, δεν είναι. Φιλιά! Γεια σου, Μαλαμίσιε! Αυτό είναι, φίλε, να βγαίνεις, να, αλλά, να, όμως δεν είναι. Σε παρακαλώ, φίλε, σε παρακαλώ. Ε! Γι' αυτό βγήκε τώρα, ξέρω, να, αυτό μου γράφει η Χρύσα τώρα, λέει. Ξόφαντσα την κλήτωση. Και εγώ έφτασα να σου πω την αλήθεια, έφτασα στο ωριάκι λίγο. Ναι! Γεια σας! Γεια σας! Τέλος. Θέλω να πάρουμε τηλέφωνο αμέσως μόλις μπούμε, τώρα θα βγούμε για το διάλειμμα. Ξαναλέω, 5 διπλές προσκλήσεις για αύριο το βράδυ στο Ridges Casino. Βλέπουμε παρέα τον τελικό του Champions League με άφθονη μπύρα Heineken στις καναπεδάρες, γιγαντοοθόνη, τεράστια οθόνη, όσο είναι το σκηνικό τείχος, λίγο μεγαλύτερη είναι η οθόνη. Θα δούμε μπαλάρα χωρίς άγχος, τι ωραίο που είναι αυτό να βλέπεις μάτς και να μην τρως τα νύχια. Τι? Ναι, βέβαια. Βέβαια. Η ντορέτα, φίλε, είναι μία κατηγορία μόνη της. Εδώ δεν πρέπει να χειροκροτήσουμε τον Πιλαδάκη. Πιλαδάκης, φίλε. Μερακλής. Ντορέτα, Ειρήνη Παπαδοπούλου. Θέλω να στείλω τα χαιρετίσματά μου στον... Περίμενε λίγο, το έχω εδώ κάπου. Εδώ λίγο, στον... Στην ομάδα... Θα σου το πω αμέσως. Κάπου το έχω. Εδώ είναι. Στον Σούρμενα... FC, Σούρμενα Football Club, οι οποίοι έκαναν τι? Έκαναν ένα διαγωνισμό στο Facebook. Λέει, είναι η ομάδα που ανέδειξε το Γιάννη Φετβατζίδη. Θέλει να χαρίσει κάτι. Χαρίζουμε, λέει, 4 ποτά σε strip club στην παραλιακή. Λέει διαγωνισμός, 4 ποτά κέρασμα στο στριπτιζάδικο Princess. Ποιος έβαλε τον γκολ με την Αργυρούπολη το 2001 μέσα στα Σούρμενα? Καταρχήν η απάντηση είναι αυτός, 1-0. Αλλά πόσο ήθος, φίλε. Η ομάδα, η ποδοσφαιρική επίσημη ομάδα, ποιος έβαλε τον γκολ, λέει. 4 ποτάκια μέσα στο strip club. Μπορεί να σου κουνηθεί και λίγο να σου κάνει και ένα lap dance. Μπορεί και να σου τριφτεί κιόλας. Δεν ξέρεις τι μπορεί να προκύψει. Αυτά που λέτε. Τι ωραία κατάσταση, αδερφέ. Τι ωραία. Θα πάμε σε διάλειμμα. Χορηγή πρώτης ώρας είναι η Electronet Παπουκίδης Νικολαίδης. Sony, τηλεοράσεις. Από την πιο μικρή μέχρι την πιο τεράστια. Δεν υπάρχει καλύτερη εικόνα. Πουθενά. Δεν θα βρείτε ανώτερη, πιο ζωντανή εικόνα από τις τελευταίες τεχνολογίες. Από τις τελευταίες τεχνολογίες τηλεοράσεις Sony. Φυσικά όλα στα όρθια 837-166. Γυρούκλες. Και κοτόπουλος χάρας και υπέροχα πράγματα και σκεπαστές. Εκεί στη Λεωφόρο Στρατού 18. Χορηγός πρώτης ώρας, όπως και τα οπτικά Μανολόπουλος, τρεις γενιές οπτικά και ηλίου και οράσεως και φακούς επαφής. Αν δεν έχετε κάνει τη βόλτα σας, προστατέψτε τα ματάκια σας, όχι με τίποτα βαμμένα τζάμια βαβά. Κάντε τη βόλτα σας εκεί
και εκείνο ειδικός οικογένεια Μανολόπουλου θα σας περιποιηθεί με τον καλύτερο τρόπο. Πηγαίνουμε κάπου εδώ, somewhere here που λένε και οι μορφωμένοι, σε διάλειμμα και να επιστρέψουμε! Έλα, 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 επιστρέψαμε, επιστρέψαμε, εδώ είμαστε, μπουκάρουμε για τη δεύτερη ώρα, εδώ είμαστε, ράδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμούς, όπως είπαμε, κληρώνουμε διπλές προσκλήσεις για αύριο το βράδυ για το Βεργίνα, για να δούμε παρέα τον τελικό του Champions League με άφθονη μπύρα Heineken, να έρθείτε εκεί πέρα, να περάσουμε όμορφα, χωρίς άγχος αφού παίζουν δύο ξένες ομάδες, θα δούμε την παλίτσα μας. Πριν ξανανοίξουμε γραμμές, σας το είχα υποσχεθεί, σας το είχα τάξει. Μεγάλη μου χαρά και μεγάλη μου τιμή που στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ένα κορίτσι το οποίο το ακούσατε από τηλεφώνημα όταν βγήκε ο Παναγιώτης και είπε είδα μια κοπέλα σε αμαξίδιο που ήταν εκεί να δει μαζί μας τον τελικό. Ψάξτε να τη βρείτε διότι υπάρχει λόγος που θέλω να βρούμε αυτό το κορίτσι. Ευχαριστούμε τον Θόδωρο Αλεπίδη που μας έφερε σε επαφή και έχω στη γραμμή την Παρολυμπιονίκη του Βανκούβερ στο αλπικό σκι Βιβί Χριστοδουλοπούλου. Γεια σου Βιβί! Καλημέρα Κωστή. Τι γίνεται? Τι θα κάνω, μου έφτιαξες την ημέρα την Παρασκευή. Πολύ χαίρομαι. Ρε Θηρίο, κατεβαίνεις κανονικά γιατί ρώτησα αμέσως. Λέω σκι, γιατί υπάρχει σκι με αμαξίδιο, όσο ξέρω δηλαδή, δεν είναι δίμονα στο θέμα. Και υπάρχει και σκι, μου λέει κανονικά, κανονικά. Είναι η πρώτη αθλήτρια από το 10 Ελληνίδα που τερμάτισε στο Βανκούβερ, στο αλπικό σκι. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε, ξεκίνα, από τον ΠΑΟΚ ή από το σκι? Ξεκίνα πρώτα από αυτό και μετά θα πάμε στον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το σημαντικό τώρα. Θέλω να μας πεις. Θέλω να μας πεις. Ωραία. Κοιτάξτε, έχει τρεις κατηγορίες. Ναι. Είναι των τυφλών, ναι, των ορθίων με ακροτηριασμούς και άλλες αναπηρίες και sit ski που όταν δεν μπορείς να σταθείς. Ναι, ναι, ναι. Πού είσαι καθιστός. Ναι. Ωραία, τρεις κατηγορίες. Μάλιστα. Είσαι στη μεσαία κατηγορία. Μου είπανε, ναι, λόγω, ναι, άκρου να κάτσω στο σιτσκι, αλλά εμένα δεν με ενδιαφέρε, ήθελα να κάνω με το ένα πόδι κατά βάσης. Και μπήκα στην κατηγορία των ακροτηριασμένων, όπως εκεί ανήκω. Μόνο που οι πρώτες και οι δεύτερες να έχετε υπόψη σας είναι ότι τους λείπει ένα δάχτυλο, ας πούμε, και είμαστε ανταγωνίστρες, ας το πούμε, συναθλήτριες. Δηλαδή κατηγορίες κάπου, ναι, δεν επαρκούν. Τέλος πάντων, αυτά είναι δικά του θέματα. Δηλαδή οι άλλοι, τέλος πάντων, τέλος πάντων. Δεν χρειάζεται να σου πούμε να καταλάβεις. Να πούμε σε λεπτομέρειες. Όχι, τώρα, και δεν, ναι, χρειάζεται να σου πούμε πόσο πολύ μας εντυπωσιάζει αυτό το πράγμα. Μπράβο για τη δύναμη που μας δίνεις όταν γκρινιάζουμε για μικρά πραγματάκια τα οποία είναι ασήμαντα. Μετά λέτε εμάς τις γυναίκες γκρινιάρες. Όχι, τι, αυτό τώρα, τι, αυτό που μου λες τώρα δεν, δεν υπάρχει. Δηλαδή, πραγματικά, πραγματικά. Είχαμε ένα τηλέφωνο λοιπόν την προηγούμενη εβδομάδα, βγήκε ο Παναγιώτης που ήταν πάρα πολλά χρόνια στη θύρα 4, αγαπημένος ακροατής και αγωνιστής και οικογενειάρχης κτλ. Και είπε ρε παιδιά, είδα μια εικόνα τόσο δυνατή, ένα κορίτσαρο λέει, ένα όμορφο κορίτσι λέει στο αμαξίδιο με τατουάζ στο χέρι που έσπευσαν οι δικοί μας να τη βοηθήσουν γιατί πέσαν κάτι δακρυγόνα, έγινε ένα, μια αναμπουμπούλα αυτά. Ναι, να πάρουμε την ιστορία από την αρχή. Ψάξτε την! Θα είμαι γρήγορη, λοιπόν, θα είμαι γρήγορη. Δεν μας πειράζει, έχεις όλο τον χρόνο όσο θες, όσο λοιπόν, θες μαγάρι μου, όσο θες. Ήθελα να δω έναν ποδοσφαιρικό αγώνα επιτέλους στη ζωή μου. Μάλιστα. Θα μου πεις διάλεξες πάω ΚΑΕΚ. Ναι, διάλεξα πάω ΚΑΕΚ. Είσαι μόλις μόνιμη άκουσα... κάτοικος Αθηνών, έτσι. Ναι, ναι, μόλις κάτοικο. Μόνιμη. Ναι. Και λέω θα πάω εκεί. Μου αρχίσαν να ξέρεις είσαι τρελή, κάτι τέτοια που θα πας και τέτοια. Όχι, λέω θα πάω, τελείωσε. Και όποιος θέλει συνοδός έρχεται. Ναι. Τέλος πάντων επικοινωνώ με την ΕΠΟ μου, λέει κυρία μου πάρτε τις ομάδες και μπλα μπλα. Σκάιρο μου είπες χθες. Ναι. Σύνδεση. Πήρα την ΑΕΚ, ξέρω εγώ, με συνδέσανε με Κάιρο. Και στην ΑΕΚ. ΕΠΟ Κάιρο, ναι, ΑΕΚ, ναι, Κάιρο, σύνδεση, ναι, κατευθείαν. Ναι, γύωμα. Με με Κάιρο, μπράβο ρε, μπράβο ρε. Μπράβο τους. Συγχαρητήρια, έβγε. Δεν ναι, πειράζει, εντάξει. Μετά πήρε τον ΠΑΟΚ, βρέθηκα, έστειλα mail, έστειλα τα στοιχεία μου, είπα ποια είμαι, τι θέλω να κάνω. Βρέθηκε η υπεύθυνη εκεί, η κυρία Νένα Αγοραστού, να είναι καλά η γυναίκα. Το κορίτσι που τρέχει για όλα. Τρέχει για όλα, είναι βέβαια υπεύθυνη από ό,τι έμαθα για τα άτομα αναπηρία, αλλά δεν έχει να κάνει. Και είναι οι άλλοι είχαν άτομα, καλό, αλλά δεν. Ναι, αυτό ναι, είναι πρώτα. Και με βρήκε, αυτό έχει σημασία. Μάλιστα. Και κλείσαμε να πάμε στο γήπεδο. 4 η ώρα ήμουνα στο γήπεδο, ήμουνα με τους φιλάθλους εκεί πριν να έρθουν τα πούλμαν. Με βάλανε εκεί οι αστυνομικοί να παρκάρω γιατί μπήκαμε το αμάξι μου μέσα πάρκαρα. Και κατέβασα το αναπηρικό αμαξίδιο. Εκεί έρχονταν οι φίλαθλοι. Γνωρίστηκα με ανθρώπους πολλούς, με παιδάκια, με γονείς, με φίλους. Τέλος πάντων
καταλαβαίνεις τι γίνεται ναι. εκεί πέρα. Σε αγκάλιασαν, σε αγκάλιασαν σαν να είσαι μία από εμάς αμέσως. Ναι, δεν το συζητάμε. Εννοείται. Ναι. Εννοείται, αυτό δεν το συζητάμε. Εκεί δεν πας. Πας σαν φίλαθλος, πας σαν άνθρωπος να δεις ναι. ποδόσφαιρο. Πας να δεις μπάλα. Επιτέλους ξέρεις, η γιορτή του ποδοσφαίρου και ουάου. Ναι. Αλλιώς τότε να μην το κάνουν, ας πούμε. Αν δεν θέλουν φιλάθλους ή αθλητές, ας το κάνουν και κλεισμένο το θυρών, να είναι οκ. Okay. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, και ήρθε και ο κύριος Αλεπίδης με τα πούλματα και έγινε χαμός εκεί πέρα. Είδες, λοιπόν, μπήκαμε τώρα. Μέσα στις, ναι. στις 7 η ώρα, στην θύρα 13 νομίζω μας βάλανε. Ήμουνα με ένα συνάδελφο δεξιά, με ένα πυρικό αμαξίδιο. Άλλη γυναίκα σε αμαξίδιο δεν είδα, να λέω την αλήθεια μου, δεν ξέρω αν ήταν. Εσύ, εσύ είσαι αυτή. Τώρα γυναίκα σε αμαξίδιο εκεί στο πάρτι. Με τατουάζ άντρες... στο χέρι, δεν υπάρχει. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Εσύ, εσύ, εσύ είσαι, αλλά βιβλίες δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Και μπήκαμε μέσα, εντάξει, εκεί που εγώ δεν είχα ξανά. Ας πούμε ήταν τα δακρυγόνα λίγο, με χαλάσανε, δεν ήξερα, ξέρεις. Άρχισα να φταρνίζομαι, έβλεπα τον κόσμο που βγαίνανε, έκανα και εγώ, βγήκα και εγώ έξω. Μία, δύο, τρεις, εντάξει, οι άνθρωποι δεν μπορώ να πω, οι φίλαθλοι όλοι με βοηθήσανε. Έσπευσαν να σε καλύψουν με μάσκες. Μου είπανε τι να κάνω, να μην τρίβω τα μάτια μου, βοηθήστε τη γυναίκα. Εντάξει, δεν έχω λόγια για τους ανθρώπους. Μείναμε και με πολλούς, ανταλλάξαμε Facebook, μείναμε φίλοι, μιλάμε. Αυτό. Καταρχήν είσαι ΠΑΟΚ πλέον. Εννοείται. Και δεν μιλάω ΠΑΟΚ σαν ομάδα, ΠΑΟΚ σαν συμπεριφορά. Όλο αυτό που κάνεις είναι ΠΑΟΚ, να ξέρεις. Εγώ δεν σε έχω δει ποτέ, δεν σε έχω συναντήσει. Σε είδα στη φωτογραφία εκεί με τον Αλεπίδη. Εκτός ότι είσαι ένα υπέροχο πλάσμα, έτσι. Πλέον είσαι δική μας. Θέλω να σου πω ότι ο Παναγιώτης, λοιπόν, που σε είδε, είπε ότι έχεις δώρο την επόμενη χρονιά ένα διαρκείας που θα στο προσφέρει αυτό στη θύρα 4. Κάποια στιγμή θα βγει στη γραμμή, είπε. Θέλω, ρε παιδί μου, εγώ να προσφέρω στην κοπέλα ένα διαρκείας. Όταν θα έρθει στη Θεσσαλονίκη, θα έρθει και στο στούντιο να τα πούμε από κοντά, θα χαρώ πάρα πολύ. Έτσι, αλλά να ξέρεις ότι υπάρχει για σένα μία στην οικογένειά μας, στο σπίτι μας που είναι η Τούμπα, υπάρχει μία θέση για σένα. Μετά από αυτό το δέσιμο που έγινε και το προσφέρει αυτό το πράγμα ο Παναγιώτης από το Λάκωμα, να ξέρεις. Πες μου, τι άλλο θες να πεις, στείλε χαιρετίσματα, πες τι θες, να σου αφιερώσω με τραγούδι, τι γουστάρεις. Το μόνο που θέλω να πω, θα σου πω έτσι και, γιατί δεν είναι όλα ροζ και όλα ωραία. Ήταν λίγο οι αστυνομικοί έτσι που μας χαλάσανε. Α, γιατί βγήκε ένας πατέρας με ένα παιδάκι που το έφερε στο ποδόσφαιρο και είχε έτσι ένα σύνδρομο. Τέλος πάντων, δεν θα πω μια αναπηρία. Εγώ και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι. Ναι. Και ούτω λίγο και πολύ μας είπε ότι να καθόμαστε στα σπίτια μας. Ότι είπε έπρεπε να ντρεπόμαστε. Ναι, να ντρεπόμαστε, λέει, που πήγαμε. Ότι αυτός είναι ένας πόλεμος και κάτι τέτοια. Και να καθόμαστε στα σπίτια μας γιατί δεν μπορούν να μας προστατέψουν. Σοπαρε, δηλαδή, αυτό δεν είναι λογική. Άρα να το κλείσουμε το μαγαζί, να μην πηγαίνει κανείς στο γήπεδο, με λίγα λόγια. Με το σκεπτικό και τα γήπεδο το που έχετε τους... φτιάξει να μείνουν άδεια. Οκ. Okay. Δεν ξέρω, δεν είναι λογική. Δηλαδή να κάτσω εγώ στο σπίτι μου, δηλαδή με το καρότσι ή ο μπαμπάς με το παιδί. Ή ένας ηλικιωμένος ή μια γυναίκα να κλείστε μην μπορεί το, να πάει. Κλείστε το, παιδιά, κλείστε το τελείως. Όχι, καταργήστε το, κλείστε το κιόλας. Αυτό ακριβώς. Κλείστε το. Αυτό μόνο, εντάξει. Και κάτι άλλο για τον κόσμο που μας ακούει. Το 90% 99% ήταν. Πολύ καλοί οι άνθρωποι και τα παιδιά και οι παιδί. Απλά υπήρχε ένα έτσι μικρό, θα το πω τώρα, στη γραμμή, να το έχουν υπόψη τους όσοι μας ακούνε. Mm. Επειδή ήμουν στο αναπηρικό αμαξίδιο και εννοείται έκλαιγα από τα δακρυγόνα, έκλαιγα, τέλος πάντων, ξέρεις πώς γίνονται. Mm. Ήρθε ένας Θεσσαλονικιός με ένα ευρώ και μου λέει μια μικρή βοήθεια. Λέω, τι είναι αυτό ρε φιλαράκι? Μου λέει, ένα ευρώ, μου λέει, να σε βοηθήσω. Αμάν, του λέω, μην το ξανακάνεις, του λέω. Μην το ξανακάνεις, του λέω, όχι σε μένα, σε κανέναν, του λέω. Ήρθα να δω, του λέω, μπάλα, δεν ήρθα, σου ζήτησα εγώ βοήθεια, του λέω. Οκ, okay, sorry, κάτι τέτοιο μου άρχισε. Αλλά... δεν ξέρουμε αν ήταν και νυφάλιος. Συνήθως αυτή με το ευρώ είναι σε μια κατάσταση. Δηλαδή, βλέπεις έναν άνθρωπο. Ζήτα, άμα θέλει βοήθεια, έχει καλό. Ακριβώς, έχεις να μου δώσεις, πες. Έχεις να μου δώσεις. Εντάξει, τώρα τι... Δηλαδή, είχε πλάκα αυτό, τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα ήταν... Λοιπόν, μου ήρθε μήνυμα από το Ανόβερο. Τα παιδιά από το Κλαπ Ανόβερο σε χαιρετούν την αγάπη τους και μου είπαν να μας πεις μέγεθος, να σου στείλουν μία φανέλα συλλεκτική από τον τελικό ΠΑΟΚ ΑΕΚ τελικός Κλαπ Ανόβερο. Πάρε νούμερο από την κουπέλα, να σου στείλουμε μπλούζα. Τι νούμερο? Medium. Διδί μου. Έγινε. Ξεκίνησε μια υπέροχη σχέση, να ξέρεις, με τον ΠΑΟΚ. Αυτό να ξέρεις. Θα τα πούμε στην Τούμπα. Ζούμε σου λέμε εμείς. Ζούμε μεγάλες στιγμές. Αυτό είναι το σλόγγαν μας. Κάτι άλλο που είδα. Μάου Μάου. Τώρα τι είναι το Μάου Μάου? Είναι κατάληξη από ρήμα που η ανατροφή μου δεν μου επιτρέπει να πω. Είχε
και ένας κατέβει με μια μπλούζα και έγραφε πάνω Μάου Μάου. Μάου, αυτοί είμαστε. Αυτοί. Η Μάου Μάου που βοηθάμε τον κόσμο. Σε φιλώ να είσαι γερή πάντα, να μας δίνεις παράδειγμα, να παραμείνεις έτσι ενεργή. Εντάξει, και να ανοίξουμε τα γήπεδα, να πηγαίνουμε να παρακολουθούμε μπάλα. Γιατί γουστάρουμε και γιατί έτσι είναι και η ψυχοθεραπεία και όπως τα είπες. Όπως τα λες. Σε φιλώ, σε φιλώ. Πολύ καλά να περάσετε. Να είσαι γερή. Εμείς ευχαριστούμε. Και εσείς, εμείς. Ευχαριστώ αυτό, πολύ. Αυτό. Αυτό. Γι' αυτό υπάρχει το ραδιόφωνο. Ακούσατε. Είναι η άλλη λέει που τσλείπει ένα δαχτυλάκι, λέει και πάει και κατεβαίνει πλαγιές. Και το κορίτσι είναι με ένα πόδι. Αυτό που ακούσατε. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Ας μιλήσουν άλλοι. Πάμε στις γραμμές. Πάμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς τον. Επειδή είσαι μέσα στην καρδιά μας, Μπίγιος. Τι να πούμε τώρα. Τι να πούμε. Γκρινιάζουμε για μικροπράγματα. Και χθες το τηλέφωνο έτσι. Όλο ζωντάνια, όλο κέφι, όλο ενέργεια. Τέλος κοπέλα. Καλά δεν τρέπεται η δικαιοσύνη αυτή. Να μην αφαιρέσουν βαθμούς. Από εμάς και από την ΑΕΚ. Πώς θα πάρει ο Κάβρος το πρωτάθλημα. Σωστό και αυτό. Ναι, αλλά 88 χιλιάρικα εμείς 33. Μάλλον εμείς δέρνουμε αλλιώς, ε. Πώς το είδες δηλαδή αυτό. Όχι. 88 χιλιάρικα εμείς 33 χιλιάρικα η ΑΕΚ. Πέρσι 7 εμείς 3 η ΑΕΚ. Και κλεισμένον. Έχουμε πιο πλούσιο πρόεδρο. Μπορεί να είναι και αυτό. Σου λέει αυτοί έχουν. Ο άλλος λέει ούκαν λάβεις παρά του μη έχοντος. Ο άλλος μπορεί να του πει δεν έχω να πληρώσω, θα σε στείλω κύριε δικαστά, δανεικό στη Λάβες Πάλμας. Μα δεν μπορεί να κάνει το γήπεδο, βλέπεις, δίνουν 20 εκατομμύρια. Πάμε καλά. Τι να πω, Γιοργάρα μου, όλα καλά. Δόξα τω Θεώ, κατεβάζουν τις συντάξεις δικές μου, κατεβάζουν τους μισθούς, φεύγουν τα παιδιά μας έξω για να βρουν δουλειά. Ντροπή, εκεί περισσεύουν. Εκεί περισσεύουν. Τέλος πάντων. Γιώργο μου, σε φιλώ. Έχω 5 γραμμές. Να σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα. Σύντομα λίγο γιατί περιμένετε ώρα. Λόγω του ότι βγάλαμε τη Βιβί και θέλαμε να μιλήσουμε μαζί της. Καλησπέρα. Γιατί βραδιάσαμε. Ναι! Αυτοπυρπολήθηκε. Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα σας. Ναι! Πόσο μπροστά ήταν το ηχητικό του Χαρικλίν. Ναι! Κύριε Χαρικλίν, δεν μπορείτε να μας διακόπτε συνέχεια. Ορίστε, μιλήστε. Τι έχετε να πείτε. Είδατε, δεν έχετε να πείτε τίποτα απολύτως. Κύριε Κλίν, σας παρακαλώ. Εγώ σας παρακαλώ. Πάμε στον επόμενο. Δηλαδή, πόσο σε λατρεύουμε, ρε φίλε. Εγώ λέει είμαι ο προηγούμενος. Όσοι εσείς είσαι ο επόμενος. Άρα, όχι, σε κλείνω να πάμε στον επόμενο. Δεν είναι. Γεια σας, φίλε. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Νάτος. Εσένα έψαχνα. Λοιπόν. Πρέπει να κάνουμε τώρα άλλη προσπάθεια, Ακουστή. Να βρούμε αυτόν τον κύριο, σε εισαγωγικά το κύριο, που είπε στην κυρία Βιβί να μείνει στο σπίτι της. Πρέπει να βρεθεί και να ξυλωθεί αυτός. Είναι δυνατόν. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε, να βγάλουμε όσα περισσότερα παιδιά έξω στους δρόμους από αυτούς. Το ξέρεις τουλάχιστον. Τι λες τώρα, κάνουμε. Σοβαρά μιλάς. Ναι, δεν χρειάζεται να πούμε. Λοιπόν, και αυτός μας λέει να κάτσουμε στα σπίτια μας. Να κάτσει αυτός στο σπίτι του. Ναι. Άμα βαρέσει τη δουλειά του, ας κάτσει στο σπίτι του αυτός. Τι δεν πάει να πει να κάτσει στα σπίτια του. Μη μου χαλάς δηλαδή το κέφι είναι τώρα. Απάντηση μη μου χαλάς το κέφι, σε παρακαλώ. Άσε με, μου το είπε χθες το βράδυ και τρελάθηκα. Μου είπε, εδώ τώρα ήταν, πρόσεξε, εδώ τώρα η κοπέλα, ήταν αρκετά προσεκτική. Χθες μου τα είπε, δηλαδή μου είπε τις λέξεις που είπε ο αστυνομικός. Τέλος πάντων. Δεν θέλω να μαυρώσω. Το κατάλαβα, μάλιστα. Άστο, έχει αστυνομικούς που είναι επανάξι, που βοηθάνε, που είναι μια χαρά, που είναι δικά μας παιδιά, έτσι, και παοξάκια και με οικογένειες κτλ. Ας μην βρέθηκε ένας μπούφος, πάντα βρίσκει. Παντού υπάρχει ένα ντουγάνι. Άστο, φίλε. Έπεσε πάνω. Λοιπόν, θέλω να διευκρινίσω κάτι. Δεν ήμουνα εγώ στον τελικό. Θέλω να το διευκρινίσω αυτό. Νόμιζα ότι. Δεν ήμουνα. Σου είπαν ότι. Α, όχι, τα παιδιά σου πήγαν. Εγώ δεν παίρνω δάφνες ότι πήγα στον τελικό. Όχι, όχι. Αλλά θυμάμαι που είπες, μου είπες, ψάξε να βρεις. Έψαξα. Βλέπεις, δεν είσαι κάτω. Είμαι ένα ανήσυχο αγόρι. Ανήσυχο. Θα σου πω και τη δικαιολογία μου. Δικαιολογία δηλαδή. Ναι. Έπρεπε να πάρω άλλα 3 παιδιά μαζί μου, τα παιδιά μου μαζί. Ναι. Και δεν ήθελα να το ρισκάρω. Ναι. Σε αυτό το παιχνίδι το συγκεκριμένο. Γιατί ήταν λίγο τα πράγματα, ξέρεις, μπερδεμένα. Ναι. Γι' αυτό δεν πήγα. Όχι για κάτι άλλο, ξέρεις. Λοιπόν. Οι περισσότεροι ξέρουν. Λοιπόν, ένα εισιτήριο διαρκείας στη θύρα 4 είπες. Ναι, τελείωσε αυτό. Μόλις βγούνε θα είναι κομμένο κατευθείαν. Θα πάρουμε. Είσαι υπέροχος.
θα συνεννοηθώ με, ένα... με τα παιδιά. Γιατί χρειάζεται άμκα, ξέρω εγώ τι χρειάζεται. Ό,τι χρειάζεται. Για να πάρεις... Ό,τι χρειάζεται. Ό,τι χρειάζεται θα το τακτοποιήσουμε. Ό,τι χρειάζεται. Α, και επιπλέον και ένα βιβλίο της 34 για, να διαβάσει, για να διαβάσει και τις πέντε αράδες που γράψαμε. Έλα να λέγωσε την ιστορία. Φιλιά έτσι, πολλά έτσι. Παναγιώτη. Να είσαι γερός. Γεια σου αγόρι μου. Γεια, γεια, γεια. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Α, διαλυματούμπεν. Διαλυματούμπεν και επιστρέφω. Να υπενθυμίσω ότι σήμερα κληρώνουμε 5 διπλές προσκλήσεις για αύριο το βράδυ στο Regency Casino, στο Αμφιθέατρο Βεργίνα, χωρίς να είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε καμία είσοδο. 5 διπλές απεριόριστη μπύρα Heineken. Έρχεστε, βλέπουμε μαζί τον τελικό του Champions League, Real Liverpool. Περνάμε όμορφα. Και εσείς που δεν θα κερδίσετε, με 10 ευρώ έχετε την είσοδο και καμία άλλη επιβάρυνση σε ό,τι γίνει μέσα. Στο Αμφιθέατρο, σε μια υπέροχη αίθουσα, να δούμε μαζί τον τελικό χωρίς άγχος, επιτέλους. Αυτά για τα μεταγραφικά που ρωτάτε, ο Βένμπλουμ είναι το έρατο μεγάλο όνομα. Μην κολλάτε με τον Σρνά. Μην βγάζετε και όλο ό,τι αποθυμώ, όσοι περιμένατε να κράξετε, βγάλτε το, δεν πειράζει. Βγάλτε το από μέσα σας. Αν νιώθετε την ανάγκη, παιδί μου, αν δυστυχήσατε που ήταν ευτυχισμένος ο κόσμος του ΠΑΟΚ, αν δυστυχήσατε που είδατε την ομάδα του ΠΑΟΚ να παίζει μπαλάρα και να κατακτά το κύπελο περίπατο ξεφτελίζοντας τη χάρτινη, αν αυτό το πράγμα σας έφερε σε μια δυστυχία, τότε αν αυτό τώρα το πράγμα, το ότι παίρνουμε ένα 36χρονο, σας δίνει χαρά γιατί μπορείτε να δημιουργήσετε ένα μπουμπούλα, βγάλετε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Κανένα απολύτως. Κανένα. Κάντε όπως νομίζετε. Κατανόηση δείχνουμε. Κατανόηση. Λυσάξανε, βλέπω κάτω από χθες, στα φόρα τη ΑΕΚ, του Ολυμπιακού, αυτά. Βγάλτε ρε, βγάλτε από μέσα ο ΠΑΟΚ, ο εφιάτης σας είναι. Και θα είναι για πολλά χρόνια. Κάντε όπως νομίζετε. Ο υδρότας από το φόβο σας μυρίζει μέχρι εδώ. Αυτό έχω να πω εγώ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Πάμε για το τελευταίο 20 λεπτό. Πάμε για το τελευταίο 20 λεπτό. Είπαμε, κληρώνουμε 5 διπλές προσκλήσεις για το Regency Casino Θεσσαλονίκης, για την αίθουσα, την αμφιθεατρική αίθουσα Βεργίνα, όπου θα δούμε παρέα αύριο με πολλά happenings και πολλά ωραία πράγματα τον τελικό του Champions League μεταξύ Real Madrid και Liverpool. Έτσι είναι, η Real Madrid και είναι η Liverpool του Liverpool. Αν δεν ο αυτοκαταστροφικός υπέροχος αυτός τύπος, αν δεν τα κάνει όλα για μπαλό ο Jurgen Klopp, δηλαδή αν προσέξει να βάλει 4 αλλά να μην φάει 5, γιατί για εκεί τη βλέπω τη δουλειά, τότε ευχόμαστε αυτή η ομάδα που είναι αρκετά ΠΑΟΚ Λίβερπουλ, ρε παιδί μου, έχει αρκετή τρέλα μέσα, αρκετή να πούμε δόση μέσα ΠΑΟΚ, ας το πάρει Λίβερπουλ, εντάξει, Ρεάλ είμαστε αλλά είμαστε και Λίβερπουλ. Πάμε γραμμές να μιλήσετε εσείς, καλημέρα σας. Α, είπα, χορηγή δεύτερης ώρας είναι η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο. Είναι φυσικά Tenda Home, Γιώργος και Γιάννης Καντουρτζίδης, 35 χρόνια εμπειρία στην Tenda. Και φυσικά, μην ξεχνάτε, μισό λεπτό. Εδώ θα το δούμε το θέμα, θα το φροντίσουμε. Και φυσικά, Νικολαίδης Αρτοζαχαροπλαστία. Παγωτά δεν έδωσα σήμερα, θα δώσω παγωτά τη Δευτέρα. Διπλά μου ζητήσατε, διπλά θα δώσουμε τη Δευτέρα 4. Εντάξει. Πάμε, Καραολί και Δημητρίου και στο Λαγκαδά. Καλημέρα σας, ναι. Ναι. Γεια σας. Μ' ακούτε? Σας ακούμε. Τι κάνετε? Καλώς το παιδί. Good. Καταλαβαίνεις, μπήκε το δικό μου θέμα και με τσιγκλίζετε πάρα πολύ. Ξέρω, άσχημα. ξέρω αγοράκι μου. Φίλε, αυτό που είπε η κοπέλα από την Αθήνα, η Βιβί, ναι. Το έχω νιώσει εγώ στον αγώνα ΠΑΟΚ Ραπίντ. Ναι. Με τον που λες, χάνομαι. Δεν θέλω να χαρακτηρίσω τον αρχηγό της αστυνομίας και τον Μπατσούλη, τον μικρό, που ήρθε και με έδωξε με την ασπίδα. Γιατί μάλιστα. Ψάχναμε να βρούμε απεγνωσμένα πώς θα βγούμε από το γήπεδο. Εντάξει, δεν θέλω να χαρακτηρίσω. Μπόλικοι από αυτούς υπάρχουν εκεί πέρα πάνω. Ναι. Μπόλικοι από αυτούς. Τραγικό, φίλε. Τραγικό. Και απλά είναι κρίμα να παίρνει η μπάλα για μερικούς, να παίρνει η μπάλα όλους. Σε όλα τα επαγγέλματα. Τα κεφάλια έτσι. Βρωμάνε. Δεν είναι τυχαίο αυτό που λέει, ότι
Από το κεφάλι βρωμάει το ψάρι. Τραγικό, φίλε, να σου λέει είναι... τι δουλειά έχει εδώ, πήγαινε σπίτι σου. Καταρχήν, έναν άνθρωπο που είναι σε αμαξίδιο δεν του πει κανένα που θα πάει και τι θα κάνει. Οφείλει σεβασμό. Σκύβει το κεφάλι και λε να σε βοηθήσω, μπορώ να σε βοηθήσω. Έτσι ακριβώ. Ήσουν ένα χρόνο περίπου στην Τούμπα, έτσι. Ναι. Τόσο δεν ήταν η. Τόσο. Τόσο άντεξα. Κοιτώντα δεξιά από πάνω, ξέρω, φίλε. Έβλεπε ότι ήταν γεμάτο με αμαξίδια. Υπάρχει ένα παλικάρι το οποίο, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, ο Δραμηνός, έφυγε από τη Δράμα και πήγε στο Καζακστάν για να δει τον ΠΑΟΚ με αμαξίδιο, ρε φίλε. Ναι. Κάθε Σαββατοκύριακο, κάθε εβδομάδα που έχουμε παιχνίδι στην Τούμπα, κάθε εβδομάδα είμαι εδώ. Τι να πεις. Και εγώ είμαι από αυτούς που δεν πηγαίνω συχνά στο γήπεδο, γιατί λόγω των παιχνιδιών, έτσι. Λόγω του μπάσκετ. Αν δεν είχα το μπάσκετ, και εγώ κάθε εβδομάδα στο γήπεδο θα ήμουν. Γιατί είναι ένας τρόπος να ξεφύγουμε. Πρέπει, επειδή στο μάτς με τον Πλατανιά ήμουν ακριβώς πίσω σας. Στο μάτς με τον Πλατανιά ήμουν εκεί στην 7. Λοιπόν, είδα, πέρα από αυτή την εξέδρα που υπάρχει, ότι δεν είναι σκεπασμένο αυτό το μέρος, ρε παιδιά. Όχι, έχουμε φάει βροχή, έχουμε δηλαδή, φάει αέρα. Θερμή παράκληση. Ξέρω ότι ακούνε άνθρωποι που δεν συζητάω για το κόστος ότι είναι απειροελάχιστο μπροστά στα εκατομμύρια που έχουν ξοδευτεί. Μία μικρή εξεδρούλα σκεπαστή για να μην βρέχετε αυτός που είναι στο καροτσάκι, ρε παιδιά. Δηλαδή, να σας πω κάτι. Θα γίνει, αδερφέ, στο υπόσχομαι ότι θα γίνει. Ξέρεις κάτι, εγώ, φίλε, άμα βρέξει, θα τρέξω και θα φύγω να πάω να κρυφτώ στο υπόστεγο, οτιδήποτε. Αυτός που είναι στο καρότσι, να πάει πού, ρε φίλε. Ένα μικρό υπόστεγο και μου πούνε ότι δεν επιτρέπει Super League ή δεν ξέρω οποιοςδήποτε. Κόβει το θέα, κόβει τη θέα. Δεν κόβει σε κανέναν τη θέα. Όχι τη θέα, κατάλαβες. Δεν κόβει κανέναν. Ας χάσουμε τρεις θέσεις, φίλε, πίσω ακριβώς από εκεί. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να είναι. Δεν είναι μόνο η βροχή. Στο ΠΑΟΚ Τότεναμ, αν δεν κάνω λάθος, ή στο ΠΑΟΚ Αλκμαρ 2-2 που είχε λήξει το μαγνητισμό, ποιο ήταν. Το κρύο που φάγαμε στο γήπεδο, δεν λέγεται. Με την Αλκμαρ, με την Αλκμαρ. Με την Αλκμαρ, ναι. Το κρύο που φάγαμε στο γήπεδο, δεν λέγεται. Τέλος, φίλε, παγώνεις. Αν δεν μπορείς να κινηθείς, εδώ είσαι σε μια νορμάλ κατάσταση. Εντάξει. Δεκέμβριος ήταν το τέτοιο, το παιχνίδι. Άγγελε. Θα ασχοληθούμε ξανά με αυτό, άλλη ώρα δεν θέλω να το κάνουμε αραπακολιά. Πρέπει να είναι αυτό που σου είχα πει κάποια στιγμή εκτός, ότι πρέπει να ασχοληθούμε πολύ με αυτό το θέμα. Επειδή έχει ανθρώπους, και στον Ερασιτέχνη και στην ΠΑΕ που πραγματικά νοιάζονται και ενδιαφέρονται. Ούτε καν σκέφτομαι ότι αδιαφορούν σε καμία περίπτωση. Μη μου ανοίγεις πληγή. Λέω, είπα, όχι, πρόσεξε, είπα έχει ανθρώπους. Δεν είπα ότι είναι όλοι και παντού και τα λοιπά. Αλλιώς έχει λυθεί το θέμα. Λοιπόν, άστο, αυτό είναι καθήκον μας να το ψάξουμε το θέμα και να το αναδείξουμε. Πρέπει να ψαχθεί και το θέμα με την αστυνομία, γιατί δεν είναι μοναδικό. Άστο, τώρα εκεί πας αλλού, πας αλλού. Έγινε, Άγγελε. Δεν είναι μοναδικό. Σε χαιρετώ. Φιλιά, ζούμου σου, αδερφέ μου. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Hello, good morning, sir. Καλώς το παιδί. Καλώς στη Φραγκφούρτη. Κυπελούχος. Κυπελούχος, διπλά εσύ. Δηλαδή, γίνεται αυτό να είσαι Άιντραχτ και να είσαι και ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ και Άιντραχτ. Ό,τι υπάρχει σε αετό ασπρόμαυρο, το σάρωτες, ρε φίλε. Όλα αυτά ασπρόμαυρα, μπράβο. Ρε σι Κώστα, τι έκανε η Άιντραχτ στην πάγινα στο τελικό. Πραγματικά, δηλαδή, το αντίο του Χάνκες να φύγει με τον Ντάμπλ το θεωρούσαν δεδομένο. Η αλαζονία της Μπάγερν είναι πραγματικά μνημειώδης και παροιμειώδης. Εγώ είμαι πολύ καμένος από και το ελληνικό ποδόσφαιρο και έβλεπα, ξέρεις, το παιχνίδι με το μάτι του Έλληνα. Ναι. Είδα 2-3 αποφάσεις του διαιτητή και λέω πουλημένε, παρόλο που σφύριξε για τη Φραγκφούρτη. Ναι. Δεν έδωσε ένα πέναλτι στην Μπάγερν, έτσι για να τα λέμε όλα. Στο τέλος δεν έδωσε ένα πέναλτι. Ένα καθαρό πέναλτι που λέω εγώ, όλοι. Παρά το VAR. Παρά το VAR. Ναι, ναι. Ήταν στα ελληνικά δεδομένα με έφερε αυτό το παιχνίδι. Βέβαια, ευτυχώς που νίκησε η ομάδα η ασπρόμαυρη και τώρα θα το παίξω πολύ εγωιστικά. Θέλω τον ΠΑΟΚ να μπει στο Champions League, να μην τα καταφέρει να πάει στους ομίλους και να πέσει στην ίδια γκρουπ με τη Φραγκφούρτη στο Europa Cup. Αυτό είναι, φίλε, φαντασίωση με την Ειρήνα Σάεκ και έχει έρθει και η Σκάρλετ Γιόχασον στην παρέα. Που αναζητεί τρυφερότητα, στοργή και προδέρμ. Μαζί. Ξέρεις, γιατί και βγαίνουν, φίλε, βγαίνουν από το μπάνιο.
Δεν υπάρχουν πετσέτες. Θέλω εκδίκηση. Η τελευταία φορά που είδα Φραγκφούρτη ΠΑΟΚ ήταν το 1980, πρώτη φορά που είχα πάει στο στάδιο τότε. Εκεί ήμουν, φίλε, εγώ. Βέβαια, ήμουνα 7 χρονών, αλλά οκ. Okay. Εγώ το 1980... Το 80, 9, 9 χρονών. Και, το 81 είναι αυτό που λες. 81-82 ήταν ο χρόνος που μετά ήρθα Ελλάδα με την οικογένειά μου. Το 81, ναι. Τέλος πάντων, το πήρε τότε το UEFA, το πήρε τότε Φραγκφούρτη. Μπρούνο Πετσά και τα λοιπά. Ναι. Μπουμ Κουντσά, οι τρεις αυτοί, οι Κορεάτες καταπληκτικοί και οι τρεις. Και θέλω εκδίκηση, να νικήσει αυτή τη φορά ο ΠΑΟΚ και να το πάρει. Μ' αρέσεις. Μ' αρέσεις, αγόρι μου, μ' αρέσεις. Μιλάμε καλοκαιριάτικα και τώρα για φαντασιώσεις, εντάξει. Τέλεια, φίλε, γιατί όχι. Γιατί όχι. Και κάτι άλλο πολύ εγωιστικό. Δεν μπορεί να μου πει κάποιος πώς μπορώ να πάρω από το εξωτερικό εισιτήριο για Τούμπα, γιατί θέλουν άμκα, ξέρω ότι θέλουν, πράγματα που δεν τα... 95-40-50 είναι η γραμματεία κάτω κεντρική ρεσεψιόν. Με το πρόθεμα 2310, τι παίρνετε, 0030, Ελλάδα, 95-40-50, για να μην σου πω πράγματα που δεν ξέρω, εκεί θα σου πούνε ακριβώς τι χρειάζεται, αδερφέ μου. Έτσι, νομίζω με το διαβατήριο κάτι παίζει. Γιατί όπως είδα, οι ημερομηνίες για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια θα είμαι στα Λουνίκη. Ναι, και θα είναι fix, εκεί δεν είναι Super League, ξέρουμε πότε παίζουμε συγκεκριμένα. Ναι. Και για να μην έχετε αγωνία, σας είπα, Άγιαξ, Σταντάρ Λιέγης, Μπενφίκα. Ευχαριστώ πολύ. Αντίο ζωή, Ελένη Χατζιαργύρη, Μάρτα Βούρτση, Μπέατα Σιμακοπούλου. Φιλιά, Κωνσταντίνε! Φιλιά στη Φραγκφούρτη! Ζούμου σου! Βιελίμπεν κόσο μομέντε, βούλου γκουμού! Είναι στα γερμανικά. Ναι! Γεια σας! Σε εσάς μιλάμε, μιλήστε μας κι εσείς. Μας το λέμε το βλέμμα ο Κροατής. Εντάξει. Καθηλωτικός. Ναι! Next! Ναι! Καλημέρα σας! Ναι! Ναι, με ακούτε! Να με ακούτε! Να πω και ο κατεγωιστικό. Είσαι ο? Έλα, είμαι ο Θρίχιλ. Έλα ρε Θρίχιλ, έλα αγοράκι μου, έλα. Βασικά για άλλο πήρα και περίμενα στη γραμμή. Γι' αυτό για το στέγαστρο που έλεγες για τα παιδιά με τις ειδικές ανάγκες, εκεί στη 7 πήρα να πω. Ναι. Βασικά. Μετά αφού το έθιξε το θέμα, το αφήνουμε στην άκρη και θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση σε όλους αυτούς που βλέπουν τον 36χρονο Σερνά με μισό μάτι. Αν η Paris Saint-Germain ξέρει λιγότερα από εμάς, που υπογράφει τον Μπουφόν με 40-41 χρονών, πόσο είναι. Ναι. Και επίσης, αν η Bayern είναι τόσα χιλιόμετρα πίσω μας, που δεν ξέρει, και υπογράφει το Ριμπερί που είναι στο 35,5 για άλλα 2 χρόνια, νομίζω κάτι τέτοιο. Δύο λεξούλες, Τριχίλς. Δύο μόνο. Ματάκι, χορταράκι, φίλε. Εμένα δεν μου λέει τίποτα η ηλικία. Ακριβώς. Τίποτα. Και επισημαίνουμε κάθε φορά. Δεν έρχεται για βασικός. Φαντάζεσαι να έρθει και να πετάει, να βάλει δεξί μπακ αυτόν, το Ζρνά, και να είναι δεξί χαφωμάτος. Μα δεν ξέρεις πώς θα Ματάκι έρχεται για 10 μάτς. Έρχεται για να πληρωματικός του Μάτος όταν δεν μπορεί ο Μάτος, για να πληρωματικός του Βιερίνα όταν δεν μπορεί ο Βιερίνα. Έρχεται ο Ζρνά και κλειδιάζουμε. Δεν έρχεται για 45 μάτς, ρε παιδιά. Ούτε είναι ένας από τους πρωτοκλασσάτους που είπαμε για να μπουν δεκάδα. Λέω εγώ τώρα. Πιστεύω ότι έρχεται απλά για να κάνει ένα χρόνο να παίξει σε μια ομάδα και να κλείσει την καριέρα του μέσα από τα γήπεδα και όχι τιμωρημένο. Κέρδος θα έχω. Κέρδος θα έχω, αδερφέ. Αυτό. Την εμπειρία του, τα χρόνια του, έτσι, τις παραστάσεις δεν του. Βάζω θα έχω κέρδος. Τελείωσε. Κανένα αρνητικό. Το μόνο αρνητικό που έχω έτσι που με κάνει λίγο να κρατάμε πισινή είναι ότι δύο φορές πήραμε παίχτες με 5 σύμφωνα και κανένα φωνή, ένα φωνή και δεν μας βγήκε. Α, για πες. Για πες. Ο Μπρίκιτς μας βγήκε. Κροάτης με 15 σύμφωνα και κανένα φωνή. Ο Σερνά, Κροάτης δεν είναι κι αυτός. Ναι. Ο Μπρίκιτς ήτανε... δεν ήταν Κροάτης. Τι ήτανε. Ο Μπρίκιτς ήταν νομίζω Σέρβος. Ή όχι. Ναι. Τέλος πάντων, πάντως με το όνομα έχω ένα θέμα μόνο. Μόνο αυτό. Δεν νομίζω. Μαζεμένα σύμφωνα πολλά. Γκάμπριτς είχα Κροάτη. Έτσι, το διακομωδώ αλλά... τώρα γιατί δεν έχουμε κάτι άλλο που να αντερθούμε έτσι. Δεν πειράζει, δηλαδή, άσε. Βρήκαν ευκαιρία αυτοί που πρόσεξε. Ξαναλέω. Όχι όσοι ασκούμε κριτική. Είμαστε επιφυλακτικοί. Εννοείται. Αλλά αυτό να ανοίξω ξανά τις κάνουλες με τη χολή και να τη βγάλω όλοι επάνω στον ΠΑΟΚ, σαν να μην είμαστε ταμπλούκι πριν λίγες μέρες. Ρε παιδιά! Θα κρυθεί αυτός που είναι να κρυθεί στο τέλος. Βεβαίως. Όπως κρίναμε και φέτος, λάθος από την αρχή και σωστά στο τέλος. Όπως όλοι. Εδώ είμαστε. Και υγεία να έχουμε να τα παραδεχόμαστε. Φιλιά πολλά. Γεια σας, Δεχίλης. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Μήπως γνωρίζετε
ποιο είναι το πιο άχαστο στοίχημα του Σαββατοκύριακου. Αυτό. 1-0. Που θα πρέπει να παιχτεί όπως σήμερα που είναι 100 απόδοση. Λες άσο ημίχρονο 2 τελικό το Liverpool Real ή 2 άσο. Όχι Κωστή. Εγώ λοιπόν θα δώσω στους ακροατές του αθλητηρίου λοιπόν, του Ζουμουσού, θα δώσω αυτό. Άσο 2-2 άσο. Παίξτε ένα λοιπόν, ταλιράκι. Σε μετροπές. Είναι σχετικό με τον αγώνα. Ναι. Θα βάλω ότι πέθανε ο Πάπας. Κάθε φορά που παίζει Liverpool δεν πέθανε ο Πάπας. Αλλά μην τον πείτε σε κανένα από τον άλλο και βάλετε και κανένα άλλο αγώνα. Οπότε θα πάω να πληρωθώ. Ρε τον Πάπα. Κατάλαβες Κωστή. Τον Πάπα. Δεν γίνονται αυτά. Λοιπόν, με αφορμή με αυτό που είπε ο προηγούμενος για τη Ραπή. Ήμουνα μέσα και την ώρα που πήγαινα, μάλλον πήγαινα να μπω μέσα, πέσανε όλα τα δακρυγόνα και όλα τα σχετικά εκεί πέρα. Θυμάμαι καλά, ήταν μια οικογένεια με 3 παιδάκια. Από τα δακρυγόνα δεν μπορούσε ούτε μπαμπάς ούτε μαμά και όρμηξα εγώ και ένας ακόμα. Βγάλαμε το ένα παιδάκι αγκαλιά εγώ και στο χέρι. Και η μαμά και ο μπαμπάς προσπαθούσαν οι άνθρωποι πώς να κρυφτούν, πώς να σώσουν τα παιδιά γιατί δεν μπορούσαν. Χώρια και άλλα παιδάκια. Θέλω να πω ότι τέλος πάντων, για αυτούς όλους τους ανθρώπους, αλλά και για την Βιβή νομίζω που μίλησε, έτσι. Ναι. Κωστή, πρέπει κάτι να κάνουν. Έχω και εγώ διορκεία στην 7 και τους βλέπω κάθε φορά. Δηλαδή με χιόνια, με κρύο, με ήλιο πολύ, είναι εκεί πέρα. Κάντε για κάτι να για να μην πολυλογούμε και κουράζουμε και τον κόσμο. Ακούν άνθρωποι που γνωρίζω πάρα πολύ καλά πόσο ευαισθητοποιημένοι είναι, πόσο σημαντικό ρόλο μπορούν να διαδραματίσουν και είμαι βέβαιος ότι θα το κάνουν. Είτε προέρχονται από τον Εραστέχνη, τη μαμά του Λόχου, είτε είναι στην ΠΑΕ, ακριβώς, είτε είναι στον Περίγυρο. Θα γίνει αυτό. Πρόσεξε, δεν παίρνουμε κανένα ρόλο, ούτε αναλαμβάνουμε καμία πρωτοβουλία εμείς. Τίποτα. Έχουμε το μικρόφωνο, το επικοινωνούμε και αυτούς τους ανθρώπους με αφορμή το περιστατικό της Βιβής. Με αφορμή αυτό, ας είναι τώρα. Ναι. Ας είναι Κωστή τώρα. Και κάτι ακόμα. Η διαφήμιση που λέει παίξε μπάλα μωρό μου με το καζίνο εκεί πέρα. Με το Λοκαμπαρέ. Αυτός ο πεθερός. Κόρια εσύ. Δεν έχω άποψη γιατί δεν το έχω ακούσει αυτό. Δεν έχω. Άλλη κόρια έχει αυτός που λέει έλα μωρό μου παίξε μπάλα. Παίξε μπάλα. Και είναι γαμπρός και πεθερός. Α, έχουν πάει μαζί στο. Φιλιά! Γεια σου Τσουκνίδα! Δεν το έχω ακούσει αυτό. Ναι, περνώ περίοδο άρνηση με τα 11 λεπτά διαλύματα. Έχω λίγο ένα θέμα τελευταία. Ναι. Πάμε τελευταία γιατί πρέπει να κάνουμε και κληρώσεις. Ναι, τελευταία ευκαιρία. Στέλνετε FM κενό το μήνυμά στο 54526. Να πω ότι όποιος στείλει θα κερδίσει από εδώ και πέρα. Από εδώ και για τα υπόλοιπα 3-4 λεπτά δεν θα κάνω κλήρωση. Θα δώσω σε όλους. Σε όλους. Είναι παραπάνω, αλλά θα δώσω όλους. Αύριο για το καζίνο. Καλημέρα σας! Ναι! Καλημέρα σας! Καλώς το παιδί! Γεια σου Κολομπάμπου εχώρα! Γεια σου Κωστή μου! Δεν είναι υπέροχο να είσαι τόσα χρόνια οπαδός, τόσα χρόνια φίλος, σε συνδέσμους, σε εκδρομές και τα λοιπά και να σε βλέπουν να περάσεις και λες φιλέ, αυτός δεν είναι ο Κολομπάμπου Δηλαδή πόσο υπέροχο είναι αυτό φίλε! έρχεται ο άλλος εχθές! Φεύγω από τον παιδικό του. Λέει να ξέρει, γνώρισα στο γήπεδο τον Κολομπάμπουε, μου λέει. Δηλαδή αυτό δεν είναι υπέροχο, ρε φίλε. Είναι υπέροχο. Πάντως στη χώρα μας, εκείνη την Κολομπάμπουε, δεν θα έδινε ο πρωθυπουργός της χώρας υπόσχεση ότι θα γκρεμίσουν το Ολυμπιακό της στάδιο, όλα μάλλον τα Ολυμπιακά στάδια, για να τα δώσουν στον Έλμερ Φαντ και την παρέα του και τον Φαρμακά. Έτσι. Για να κάνουν γήπεδα και να σώσουν τον Παναθηναϊκό. Αν δεν ήταν προεκλογική έξτρα περίοδος. Προεκλογική περίοδος. Επίσης στη χώρα μας εκεί στην Κολομπάμπουε δεν θα έβγαινε ο Υπουργός Αθλητισμού ο οποίος ανάμεσα σε μακαρονάδες θα έταζε μέχρι και την Άνω Τραχανοπλαγιά να ανέβει στην Super League. Βεβαίως. Εγώ λέω γιατί 20 ομάδες, 42, εσύ 57. Να κάνει η μάνα, εγώ λέω. Να κάνει η μάνα. Όποιος έχει επικαλαμίδες, ρε παλιομπίπηδες, να ανέβει. Όποιος έχει επικαλαμίδες. Τώρα τι τους ψηφίζουμε τους νόμους, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Σε παρακαλώ, φίλε. Το Σύνταγμα το έχουμε επιδείξει. Σε παρακαλώ, φίλε. Με κάθε τρόπο θα αλλάξει ο κάποιος. Είναι τόσο χάρβαλο. Πήραν, φίλε, το βρακάκι της Ριάννα και το φόρεσε ο Πάγκαλος και ο Φίλης μαζί. Οι νόμοι. Λοιπόν, τη Ριάννα, το έχουν ξεχυλώσει, φίλε, το πράγμα.
Πού να μπει την μέσα, ίδια, περπατάει 7 ώρες. Στην ώρα, Κωστίμου, ναι, που σύμφωνα με δήλωση του κυρίου Κατσαρή, υπάρχουν λέει 180 σημεία, μόνο 180 σημεία τα οποία πρέπει να λύσει ο ΠΑΟΚ για να κάνει το καινούργιο γήπεδο. Έλα μωρέ. Ούτως ώστε να μπορέσει να προσφέρει και τι τις καλύτερες υπηρεσίες. Ούτε 200 δεν είναι. Ναι. Που έχει το θέμα, ας πούμε, γιατί η Τούμπα, ό,τι και να την κάνουμε, καλά, σε σημαίνει. Ένα χρόνο συμπληρώνει 60 χρόνια. Θα πρέπει να βάλουν όλοι τα δυνατά τους και να γίνει η νέα Τούμπα, όχι με λεφτά του ελληνικού λαού ή με Βέσπα ή ΕΣΠΑ, όπως θα κάνει ο Τζάμπας ο Χάρτινος. Εντάξει, δεν μου λες, τώρα, συγγνώμη, διαβάζω τώρα, ο Άθωνης Γεωργιάδης δήλωσε ο ΠΑΟΚ είναι ο πραγματικός πρωταθλητής. Ναι φίλε, ΠΑΟΚ εκδρομές ναρκωτικά και τέτοια ο Άθωνης, άξιος πρωταθλητής, σου λέω φίλε... Έλα ένας! Όσοι έχουν αμφιβολίες ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο, νομίζω ότι... Δεν μπορώ, συγγνώμη, γιατί κάθομαι και προσπαθώ να βρω ωραία πράγματα να πω στο μικρόφωνο. Γιατί μας κλέβουν τη δουλειά, μας κλέβουν τη διασκέδαση, την ψυχαγωγία. Και κάτι ακόμη τελευταίο. Πρώτα απ' όλα στο φίλο τη Φραγκφούρτη υπάρχει καλύτερη ονείροξη, να του πω. Να περάσει ο ΠΑΟΚ στους ομίλους του Champions League. Ναι. Να βγει τρίτος, να μην το χέσουμε και βγούμε δεύτερη από την πρώτη φορά. Σωστό. Και να πάει στους 16 του Europa League να πετύχει την Φραγκφούρτη και να αλλάξει τα φώτα. Δεν το έφτιαξες. Δηλαδή εκεί που εγώ είπα, εκεί που είπα Ερίνα Σάε και Σκάλετ Γιόχατσον, χτυπάει πόρτα. Χτυπάει πόρτα και μπαίνει η Τζένιφερ Λόπες. Έλα ρε Τζενάκι! Του κουτρούλιο γάμο. Έλα ρε Τζενάκι! Λοιπόν... Και κάτι τελευταίο. Στην Πάσα ο Λιακόπουλος έλεγε, λέει, μέσα σε αυτά τα βιβλία και τα λοιπά, ότι λέει ο Μέγας Αλέξανδρος πήγε στην Ασία, λέει, για να σφραγίσει τις πύλες του κάτω κόσμου και τα λοιπά, να μην βγουν Ο Μήλους κατευθείαν δεν έπαιξε προγραμματικά ο Αλέξανδρος. Έτσι, ναι, πήγε κατευθείαν ο Μήλους. Λοιπόν, ναι, ο Σρνά άνοιξε τις πύλες του κάτω κόσμου όλων αυτών των παοξίδων που ήταν εδώ και κάτι μήνες από το Δεκέμβριο που κάναμε το σερί που ήταν στα Μπουντρούμια. Ουφ, βγήκαν οι άνθρωποι και ανάσανα, λέει, άντε να πω κάτι, 6 μήνες περιμένω, λίγο μύρλα, λίγο καταστροφή. Παιδιά. Εμείς και αυτούς, φίλε, τους κατανοούμε, να ξέρεις. Εννοείται, όλους. Εμένα πρόσεξε, αυτός ο οποίος είναι αγαπά τον ΠΑΟΚ, καίγεται για τον ΠΑΟΚ, δεν με ενδιαφέρει και να διαφωνήσω. Και σκληρό στην κριτική του να είναι και παραγκρινιάρης να είναι, δεν με πειράζει. Τα βάζω με αυτόν που με δόλο, με στοχευμένη πραγματικά συμπεριφορά θέλει να κάνει μπουρδέλο όλο το σύστημα. Μας θέλει σκοτωμένους, μας θέλει δικασμένους. Και ξεκινάει και παίρνει γραμμούλα ή παίρνει εντολή. Κάντους μπάχαλο, με αυτόν τα έχω. Δεν τα έχω, φίλε, με κανένα. Οι χορηγούμενοι, οι γνωστοί. Με αυτόν τα έχω, φίλε. Να έχουμε όλοι, να μας φωτίσει το Άγιο Πνεύμα. Φιλιά. Και όσοι πάμε να γυρίσουμε περισσότεροι. Γεια σου, Κολομπάμπου, εχώρα! Γεια σου, Κωστίμου. Φιλιά. Λοιπόν, χρωστάω δύο πράγματα. Ένα, στη συνέντευξη με τον Φάνη που έπαιξε, τον υπέροχο Φάνη με τον μηχανάκι που έκανε 152 ώρες να πάει στην Αθήνα, στον τελικό, αυτά τη Δευτέρα. Θα σας βγάλω και τον καλλιτέχνη που έγραψε το τι είναι αυτό, ρε. Γιατί το βρήκαμε, μας φέραν σε επαφή, το χρωστό αυτό. Όσοι στείλατε μήνυμα, είναι παραπάνω, αλλά αντιπαρερχόμεθα. Θα στείλουμε εμείς τα ονόματά σας στο Ρίτζεσι. Αύριο το βράδυ να είστε εκεί, μην έρθει τελευταία στιγμή. 10 παρατέταρτο είναι το μάτς, ελάτε 9 παρατέταρτο. Να βρείτε θεσάρα, να περάσετε όμορφα. Χορηγή δεύτερης ώρας ήταν η Tenda Home, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης. 35 χρόνια εμπειρία σε τέντα πέρκολα δυναμικής ζελατίνα. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο σε τέντα. Μην πάτε να πούμε σε αβαβά προϊόντα. Επίσης να σας πω ότι στα Αρτοσαχαροπλαστεία Νικολαίδη υπέροχο παγωτό με αγνά υλικά μεγάλα ημέρας γλύφετε τα ακροδάχτυλά σας. Καταπληκτικές γεύσεις, όλα τα πράγματα και ψωμάρες έχει ο άνθρωπος. Και θα δώσουμε και παγωτό δώρο πάλι τη Δευτέρα. Και βέβαια λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι, ο αιώνια ορκισμένος να μην ξαναφάει κρέας θιβετιανός μοναχός, πάτησε τον όρκο και τσάκισε κάτι παντσέτες εκεί. Δεν γλιτώνει κανένα. 705-750 τηλιβεριά. Σας ευχαριστώ για την σημερινή σας παρουσία στην εκπομπή. Ευχαριστούμε που επιλέξατε εμάς για την ενημέρωσή σας. Καλό σας βράδυ. Έτσι λένε στο δελτίο, φίλε. Και λες να σηκωθεί να δω. Φοράει από κάτω σορτσάκι. Φοράει φούστα, φοράει φόρμα. Τι φοράει, βρακί. Λίγο να τον πιάσει η κάμερα. Η τύψη τι φοράει, αθλητικό παπούτσι χαμηλό. Φοράει γόβα. Αυτά που λέτε. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Καλό τριήμερο. Θα τα πούμε κάποιους από εσάς αύριο το βράδυ στο αμφιθέατρο Βεργίνα. Δεν είστε υποχρεωμένοι, το ξαναλέω, να μπείτε στο καζίνο. Έρχεστε, βλέπουμε τη ματσάρα. Γεια σας. Αντίο ζωή, Ελένη Χατζιαργύρη, Μάθα Βούρτσι. Μπέατα Σιμακοπούλου! Φιλιά πολλά! Bye, 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 bye!